Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Και έχεις δει πιο άσχημη βουλευτή. Τι ασχήμια. Ναι. Ο Νέρ είμαστε. Ναι. Τι ασχήμια είναι αυτή. Εντάξει. Του ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής, δεν λέμε ποια είναι. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Τι μέδουσα είναι αυτή. Πω, 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 πω. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Γεμάτη μπάλα αυτή η εβδομάδα. Γεμάτη suspense. Γεμάτη κύπελο UEFA. Γεμάτη κύπελο πρωταθλητριών Champions League. Γεμάτη Β' Εθνική. Μπούκες ετοιμάζονται αύριο στον Εύωσμο από τους Αριανούς να κατακλείσουν το γήπεδο του Ευόσμου. Άνω κάτω ο Αγροτικός Αστέρας, γιατί ακούστηκε ότι κάποιοι παίκτες είναι ενοχελικοί, γιατί λόγω της άνοιξης σου λέει δεν έχουμε και κάποιο ενδιαφέρον ιδιαίτερο. Τι να παίξουμε, δεν έχουν κίνητρο οι άνθρωποι. Táxi. Για να παίξεις σε μια δουλειά πρέπει να έχεις κίνητρο. Το κίνητρο πρέπει να είναι ή ηθικό ή οικονομικό. Τα λέω έτσι όπως είναι. Εάν λοιπόν εγώ είμαι Απρίλιο μήνα, δεν πέφτω κατηγορία, δεν ανεβαίνω κατηγορία, δεν έχω καμία ουσία στο παιχνίδι μου για να πάρω κάποια μεταγραφή σε κάποια άλλη ομάδα μεγαλύτερη. Σωστό και αυτό. Πες και αυτό το ρόλο του. Ναι, γιατί τώρα για να πούμε και το στραβού το δίκαιο, τώρα αν έχω τρεις παίκτες σε μια ομάδα οι οποίοι παίρνουν να κάνουν μεταγραφή, σου λέει εγώ κοιτάω το μπισινό μου και είτε έχει ήλιο, είτε έχει συννεφιά, είτε έχει υγρασία, είτε έχει να πούμε πάγο. Εμένα με ενδιαφέρει να παίξω την μπάλα μου και να διακριθώ και ατομικά και αν μπορέσει να κερδίσει και η ομάδα μου. Και τι θέλετε. Τι έγινε, επειδή το Black and Decker δουλεύει στον Εύωσμο, τι πάει να πει τώρα δηλαδή. Έτσι είναι. Το Black and Decker το κρατάει ένας. Την εξουσία την κρατάει ένας. Έτσι. Δεν υπάρχει δημοκρατία εδώ πέρα, δεν υπάρχει πολυφωνία. Εντάξει. Καλά τα λέω, γιατρέ. Έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατρέ μου. Έτσι ακριβώς. Ωραίο μάτς είδαμε, γιατρέ. Ήταν ένα μάτς το οποίο έμοιαζε πάρα πολύ με αυτό τη Παρί με την Μπαρτσελόνα. Όσον αφορά την εξέλιξη του σκόρα, και δεν είχαμε το 4-0, είχαμε το 3-0. Ναι. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι η Μπαρτσελόνα λόγω ειδικών συνθήκων και του Καμπ Νου πάλι μπορεί να κάνει την ανατροπή. Πάλι θα μπούμε στο τρυπάκι. Θα φουλάρει πάλι. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει πάρα πολύ. Με το 3-3-4 αυτό το ρισκαδόλικο που είχε δεν παίξει. Δεν ήταν 3-3-4. Όχι, στη Ρεβάνς. Στη Ρεβάνς. Στη Ρεβάνς. Οι προσδοκίες είναι υψηλές, ότι πάλι μπορεί να μπει ένα γρήγορο γκολ και να αλλάξει όλη τη ροή του παιχνιδιού. Εδώ η Γιουβέντους έχει δείξει ότι είναι ικανή να σκοράρει μέσα στο Καμπ Νου και πιστεύω ότι δεν αρκεί μόνο ένα γκολ. Γιατί ναι. Η Μπαρτσελόνα είναι ικανή να κάνει 5. Εκεί μπορεί να μην παίξει ο Μάντζουκιτς Εξτρέμ και ο Ιγκουένι 9, να παίξει ένα σαν 3-5-2 μπορεί να παίξει μάλλον. Θα παίξει με τον Βαλσάμ. Μπορεί να παίξει με 3 στόπερ. Με 3 στόπερ. Να φορτώσει τον Χαφ. Να παίξει και με τον Μάντζουκιτς και με τον Ιγκουένι κορυφή. Να παίξει με τον Τιμπάλα και τον Ιγκουένι. Να παίξει δηλαδή 5-2 και οι τρεις να είναι α πούμε ο Κεντήρα, ο Πιάνιτσι και ο Τιμπάλα. Και ο Τιμπάλα σαν δημιουργικό Χαφ. Ναι. Και ναι. Να παίξει δύο μπροστά, Μάντζουκιτς και Ιγκουάιν. Πολύ καλό. Βέβαια, δύο βαριά φόρ δεν ξέρω αν ταιριάζουν. Αν και ναι. Ο Ιγκουάιν, ο Μάντζουκιτς έχει γίνει και πλέον πιο ελαφρύ καρύ, το βάζει στη γραμμή. Δουλεύει πάρα πολύ για να κερδίσει μια θέση στην δεκάδα του Γιουβέντους. Πάντως, γυρνώντας λίγο στο ρεπορτάζ του Αγροτικού Αστέρα, κάποιοι παίκτες του Αστέρα τραυλίζουν. Τραυλίζουν. Εντάξει. Ξέρεις τι σημαίνει τραυλίζω. Γίνομαι τραυλός. Τραυλίζω. Εντάξει. Κατάλαβες. Θα είμαι αύριο στο γήπεδο, στον Εύωσμο. Θα πας αύριο. Έχω το διαρκεία στο Αγροτικό Αστέρα. Τέτοια μάτσα και όλα. Τρεις ώρα είναι το παιχνίδι. Είναι τηλεοπτικό, γιατρέ. Είναι τηλεοπτικό. Πεθαίνω για τηλεοπτικό μάτσα στον Εύωσμο. Όπως είναι και το παιχνίδι του Άρη την Πέμπτη τηλεοπτικό. Πού? Στο Αίγιο με τον Πανεγιάλιο. Και εκεί. Αυτός εκεί ο αμυντικός με το χέρι. Θα τον βάλει να κάνει άλλο τρίτο. Ένα. Δεν ξέρω. Γιατί... Νομίζω ότι τον έβγαλε προχθές. Δεν είπε ότι θα το χρησιμοποιήσει στο τέλος σεζόν ο κύριος Πανός, ο προπονητής ομάδας Πανεγιαλίου. Το θεώρησε ύποπτο. Κοίταξε, εδώ σήμερα έγινε ένας κανιβαλισμός. Άκουγα την εποπή. Έχει έρθει το Αίγιο. Σχεδόν στο μέλλον. Σχεδόν. Για δικαιολογεί το παίκτη. Κοίταξε, να πω κάτι. Μπορεί να μπει στο μυαλό του ποδοσφαιριστή να ξέρει τι σκέφτεται. Αμέ. Υπήρχε χιδότητα σήμερα και από παραγωγού εδώ του σταθμού δυστυχώ. Δικού μα. Τι κάναμε. Και στον κύριο Ρέλα που είναι ο ιδιοκτήτη τη ομάδα του Αιγείου, όπω και στον πρόεδρο τη Football League όπω είναι ο κύριο Λεουτσάκο. Δηλαδή. Στα πλαίσια του να ονοματίσουν ότι είναι στημένος ο ποδοσφαιριστής. Πίεζαν πάρα πολύ εδώ. Ξέρεις τι μπορεί να τους κάνει αυτό. Εντάξει, αυτό που κάνουν στον ποδοσφαιριστή είναι απαράδεκτο. Ξέρεις τι μπορεί να τους κάνει απαράδεκτο. Ο ποδοσφαιριστής μπορεί να τους πει
μήνυση για συκοφαντία. Πρόσεξε. Να του πάει στο δικαστήριο και να. Και καλά να του κάνει. Θέλω να πούμε ένα σπίτι. Αν άκουγε τη σημερινή εκπομπή πριν από εσά, αυτά τα οποία γίνανε ήταν απαράδεκτα. Μπορεί να είναι εδώ σταθμό, να φιλοξενούμε εδώ σταθμό, αλλά κάποια πράγματα τα οποία αμαυρώνουν. Εμεί φιλοξενούμε απόψει. Δεν μπορεί τώρα να ρωτά τέτοια πράγματα και να μπει στο μυαλό του δοσίου ότι στημένο. Ποδόσφαιρο είναι. Δεν μπορούν άνθρωποι που δεν έχουν γυμναστεί ποτέ στη ζωή του, είναι κυλαράδε να λένε ή δεν έχουν παίξει ποδόσφαιρο, είναι στημένο ποδοσφαιριστή. Για πήγαινε παίξει στη Β' Εθνική να είσαι απλήρωτο ή οτιδήποτε με κακή γυμναστική. Ναι, με μεταφορά, ξέρω εγώ, όπω κατέβηκε με το Πούλμαν. Ο αγροτικό στρε κατέβηκε με το Πούλμαν και με το καράβι στο Ηράκλειο. Κατέβηκε σε 7 Σάββατο πρωί, διανυκτέρευση, κάνει παίξει μάτι με τον Όφη. Εντάξει, τώρα οι μετακινήσει με το Πούλμαν είναι τώρα. Αυτά τα πράγματα να ρωτά. Και να βγαίνει στο καπάκι ο κύριο Μπύρο να λέει ότι έδωσε ένα 100 και να λέει έδωσε τόσο κύριο Παθανασάκη. Το θέμα να δίνουν ιδιοκτήτε να καλύπτει τι ζημιέ των ομάδων. Το θέμα είναι οι ομάδε να παράγουν ίδιε έσοδα. Είναι αυτό ποδόσφαιρο. Ή βλάκα είναι ο Μπύρο ποδοσφαιρικά. Ή ξεπλένη χρήμα, βέβαια. Αυτό δεν μα ενδιαφέρει καν. Όχι, το λέω στα ίσα εγώ αυτό. Ή. Εντάξει, οκ. Ναι. Ναι, εντάξει. Είπε το αυτό που είπαμε και χθες, ότι είναι χορηγός ο άνθρωπος, δεν είναι μεγαλομέτωχος, αφού μιλάμε για τεχνική δόξα. Ξέρεις τι, να σου πω κάτι. Ξέρουμε πάνω κάτω τα αριστεχνικά σωματεία με τις υψηλές δαπάνες τι εξυπηρετούν. Δεν κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Sorry, αυτό δεν είναι. Να το διορθώσω. Μειώνει το φορολογητέο του εισόδημα. Να το πω πολύ πιο κομψά. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Sorry, απλά υπάρχει μια. Θέλουμε τέτοιου σωματείου. Δεν το υιοθετώ. Ναι. Θέλουμε. Δεν το υιοθετώ. Ναι. Εντάξει. Εγώ προσωπικά θέλω ποδόσφαιρο το οποίο να έχει ανθρώπους σαν και εμένα, δηλαδή με την έννοια ότι πληρώνουν, γουστάρουν το ποδόσφαιρο και τίποτα παραπάνω. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά στην Ελλάδα. Θα πάρουμε ένα-ένα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν αυτά. Στην Ελλάδα θα πάμε στον Εύωσμο και θα δούμε τι θα γίνει αύριο. Καθώς θα υπάρχει παραβατικότητα στο κομμάτι του. Καταρχήν ο Αγροτικός Αστέρας σήμερα έγινε ανωκάτω γιατί η ομάδα. Βάλετε τι θα κάνει, θα παίξει για τον εαυτό της. Ξέρεις τώρα τι γίνεται. Σε μια κατάσταση να είσαι ουδέτερος. Ουδέτερος. Εγώ το έχω ζήσει αυτό και στη Β' Εθνική με τον πατέρα μου σαν προπονητή. Το έχω ζήσει και στο ρεπορτάζ που έχω κάνει. Ουδέτερος είναι αναμάρτητος. Γιατί είναι αναμάρτητος? Γιατί όλες οι ομάδες παρακαλάνε να είναι, ας πούμε, σαν τον Αγροτικό Αστέρα σήμερα. Ήρεμες δηλαδή. Ήρεμες. Να έχουν κάνει τους στόχους, να τους έχουν πιάσει. Ναι, και απλά να διεκπαιρεύουν μια ήρεμη χρονιά. Να σχεδιάζουν. Τώρα αν. Θα έρθει η Λαμία, ας πούμε, ή ο Άρης ή ο. Καταρχήν η Λαμία έχει πολύ ψηλό κίνητρο. Και καλύτερη ομάδα από τον Απόλλωνα. Η Λαμία, ο Απόλλωνας ή ο Άρης. Και ο Αγροτικός Αστέρας θέλει να είναι φιλικός με τον Απόλλωνα, αλλά δεν θέλει να είναι με τον Άρη. Έτσι γουστάρει. Είναι δικαίωμά του. Είναι δικαίωμά του, φίλε. Είναι δικαίωμά του. Εσύ πρέπει να είσαι. Αυτό ο οποίο θα πείσει τον οποιοδήποτε Αγροτικό Αστέρα να έχει κίνητρο. Εμεί λοιπόν δεν κατηγορούμε τον Αγροτικό Αστέρα εδώ. Ούτε λέμε, ούτε φταίμε εμεί αν ο Αγροτικό Αστέρα δεν έχει κίνητρο, δεν έχει ενδιαφέρον να παίξει ένα παιχνίδι. Υπάρχουν ποδοσφαιριστέ με κίνητρο στον Αγροτικό Αστέρα. Εντάξει, μπορεί να είναι αυτοί οι οποίοι θα. Ο Βαφέα και ο Έπα είναι δύο δυνατά παιδιά τα οποία πάνε καλά. Εντάξει. Είναι παιδιά με κίνητρο, να δείξουν κάτι παραπάνω επειδή είναι νεαροί. Αλλά γενικότερα είναι μια ομάδα που έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει την ποδοσφαιριστή καριέρα. Είναι προς τα τελειώματά τους. Κοίταξε να δεις. Αυτό δεν είναι καλό για τον Άρη. Εγώ τα βλέπω πολύ λογικά τα πράγματα. Κάποτε η επανομία σου σε την Ξάνθη. Ήρθε μια βαλίτσα στο 20 λεπτό και στο 83 και στο 88 μπήκαν δύο γκολ. Εγώ ήμουν στον πάγκο. Τα πήραν οι παράγοντες και λέει εντάξει. Και οι παίκτες, μα τότε τα παίρναν οι παίκτες. Λέει γιατί, εγώ είμαι αδιάφορος. Ποια εποχή μιλάμε τώρα? 78, 79. Χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Μάθαινε τι γινόταν μετά από 5 μέρες. Λέει Ξάνθη, πέφτω. Φέρνει τον γενικό αστυνομικό διευθυντή, λέει πρέπει να σωθούμε για λόγους εθνικούς. Μα κινδυνεύει και ο Πανθρακικός. Είναι και ο Πανθρακικός για λόγους εθνικούς. Τελικά τι έγινε, σώθηκαν και οι δύο. Τελικά τι έγινε, θα σου πω τι έγινε. Πλήρωσε η Ξάνθη. Έκασε παρομοία, έχασε 2-0 στα τελευταία 8 λεπτά. Και μετά πλήρωσε η Ξάνθη πάλι χρήματα, τελευταία αγωνιστική και κέρδισε η παρομοία το Πανθρακικό. Τώρα βρίζαν οι κομμωτινέοι τους επανομήτες και οι ξανθιώτες φωνάζανε αναγέννηση. Τι να κάνεις, κατάλαβες το να σου πω. Μια χρονιά παίζει ποιος. Τελικά ο Πανθρακικός έπεσε και είναι η χρονιά. Έπεσε ο Πανθρακικός. Εθνική ραστεχνική. Εθνική ραστεχνική. Και ξανανεύει και άμεσα. Την ίδια χρονιά έπαιζε. Ποιος θα βγει Α' Εθνική, Ολυμπιακός, Βόλο ή Λάρισα. Στον πόντο ήταν. Άρα μιλάμε για τη σεζόν 77-78. Μπράβο. Έρχεται η Λάρισα στην επανομή, λέει ήθελε ισοπαλία. 80 χιλιάρικα. 1-1 το μάτς.
Έρχεται ο Βόλος, δεν δίνει. Λέει, σα πει δείξω μια. Του πατάει 2-1 η παρομή. Βγαίνει η Λάρισα. Α, έχει κάνει τέτοια αναγέννηση. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία της. Αμαρτώλη, αυτά οι Σιβέριες τώρα και οι Αγροτικοί Αστέρες είναι μικροί μπροστά στην Επανομούλα. Πρόσεξε να δει τώρα. Τώρα Αγροτικός Αστέρας, βάλε το καημένος. Λέει, να λέει, θα κάτσει να χάσει, λένε οι Αριανοί. Και τι να κάνει δηλαδή τώρα, Απρίλιο μήνα. Να πάω να βάλω τα πόδια μου στη φωτιά. Πριν το Πάσχα. Πριν το Πάσχα. Τις σούβλες έτοιμες. Για να παίξω για τον Άρη και να σου πω και το άλλο. Γιατί δεν με πήρε, σου λέει, εμένα ο Άρης. Να πει ο τριανταφυλάκος, γιατί δεν με είχε ο Άρης εμένα. Να πει, ξέρω εγώ, ποιος παίζει δεξιμπακ, αριστερό μπακ, γιατί δεν με είχε εμένα ο Άρης. Να παίξω μπάλα εκεί και τα λοιπά. Γιατί να παίξω εγώ για τον Άρη. Και δημιουργεί και μια αντιπάθεια τα τελευταία 10 χρόνια ο Άρης, όσον αφορά 15 χρόνια. Έφαγε λεφτά από παίχτες, όλα αυτά που γίνανε κτλ. Εγώ λοιπόν που είμαι κοινικός άνθρωπος, βλέπω το λογικό. Και λέω. Ο Άρης να πρόσεχε, να έκανε τον αδιάφορο, να είναι αδιάφορος με αυτόν. Και όχι να είναι αδιάφορος με τον άλλον. Αυτά συμβαίνανε λοιπόν εδώ και 50 χρόνια στο ποδόσφαιρο, τα έχω ζήσει εγώ από μωρό παιδί, δεν μου φαίνονται παράξενα. Και αυτός που φωνάζει και κλαίει και λέει ο εισαγγελέας, όχι έκανε χέρι ο άλλος κτλ. Μέσα στη βρωμιά και τη σαπίλα του ελληνικού ποδοσφαίρου, βγες λοιπόν εσύ από τις λάσπες πιο βρώμικος και κέρδισε το στόχο σου. Απλό. Νομίζω ότι είναι το πιο απλό που μπορούμε να πούμε. Κάνουμε μεσημέρι εκπομπή, λέει ο Κόκκινος. Ο Παπαπέτρου λέει στο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Το διορίζει, λέει ο Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός τηλεοφόρο. Ο Σιδηρόπουλος. Ο Σιδηρόπουλος. Αυτόν λέει ότι τον διορίζει ο ΠΑΟΚ. Όχι, λέει, είναι δώρο Θεού. Εδώ έχουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Επειδή το κοινό μας έχει να κάνει περισσότερο με τον ΠΑΟΚ εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, πρέπει να γλυκάνουμε τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Εγώ λοιπόν βγαίνω και λέω στον Κόκκινο, δεν με νοιάζουν τα σωματεία εμένα. Ο Ολυμπιακός μαγιά του που κατορθώνει ο Κυρσάβας και διορίζει τον. Πώς το λένε, τον Παπαπέτρου. Μαγιά και του Μάλαμα Τεβεκέλη. Μαγιά του Μάλαμα Τεβεκέλη, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Που ορίζει τον Σιδηρόπουλο και ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει καλή διαιτησία ή τέλος πάντων δεν θα έχει ο άνθρωπος. Εχθρική διαιτησία. Τι να βγω εγώ τώρα, να κατηγορήσω τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, γιατί μπορεί να έχουν διαιτητές οι οποίοι είναι κατά κάποιο τρόπο, ξέρω εγώ, ή φιλικοί μαζί τους ή δεν θα τους πάνε άσχημα. Επιχειρήσεις δεν είναι. Κάθε επιχείρηση δεν κοιτάει. Δηλαδή εγώ, άμα ας πούμε μια μεγάλη επιχείρηση, ένα εφοριακό τον κάνει, ξέρω εγώ, φίλο. Τι να πω, εγώ δεν λέω τίποτα, καπιταλισμός. Λοιπόν, ποτέ δεν κατηγορώ. Να επανέλθω στο αρχικό θέμα. Ούτε θα κλάψω επειδή θα έρθει ο εφοριακός να ελέγξει εμένα από τον μπακάλικο, ας πούμε. Μα μπακάλικο έχω. Τι να κάνω, να έκανα μια ανώνυμη εταιρεία, ξέρω εγώ, δυνατή, να τον έκανα να είναι φίλος μου ο εφοριακός. Τώρα με το καπρομάγαζο που πουλάω, ξέρω εγώ, σιγαρέτα και τσίχλες και μαστίγες, είμαι ένας ταπεινός ποταπός επιχειρηματίας λοιπόν, ατομικής επιχείρησης. Λοιπόν, για το στόπερ λοιπόν του Πανεγιαλίου. Πάμε στο στόπερ του Πανεγιαλίου. Να επανέλθω. Παπαδόπουλος λέγεται. Παπαδόπουλος. Μούση έχει. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Επειδή αυτό το παιδί κάνει αυτή την εργασία για τα προς το ΖΙΤ ναι. Και αμείβεται ελάχιστα ναι. Και καταπονείται πάρα πολύ ναι, ναι. Και είναι μια εργασία η οποία δεν έχει διάρκεια ζωής 30 και 40 χρόνια. Έχει 10. Θα κάνει 10 χρόνια συμβόλαια. Και είναι ήδη μεγαλούτσικο το παλικάρι. Δύο χέρια. Δεν μπορεί να του στερήσει, ρε παιδί μου, 2-3 επόμενα συμβόλαια. Να τον στιγματίσεις. Αυτό είναι ανήθικο. Ναι. Είναι ανήθικο. Ας τον ποδοσφαιριστή ήσυχο. Καλά έκανε και ο κύριος Ρέλας και ο κύριος Λεωτσάκος και προστάτευσαν τον παίχτη. Ό,τι και να έχει. Αφήστε. Ποιος είναι ο Ρέλας και ο Λεωτσάκος? Ο Ρέλας είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας του Πανηγυαλίου και ο κύριος Λεωτσάκος είναι ο πρόεδρος της Football League. Τους εταιρισμού. Άρα διαφερούν. Τους πίεζε εκεί, τους πίεζε, δεν μπορούν να φέρει άποψη. Διαφωνούν με τον Σπανό, δηλαδή τον προπονητή. Ο Σπανός, ρε παιδιά, εντάξει, έκανε. Ο Σπανός. Το έκανε για αγωνιστικούς λόγους. Εντάξει, ναι, μου το έκανε δύο φορές, λέει. Μου το έκανε δύο φορές, προφανώς δεν είναι καλός παίχτης. Δεν τον βάζω στην αποστολή, δεν πιστεύομαι. Άρα είναι, αυτό. Είναι βλάκας ή ύποπτος. Αυτοί θέλουν να πούνε ότι είναι ύποπτος. Ναι, παιδιά, εντάξει. Βλάκας ποδοσφαιρικά εννοώ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Ζει από αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να τον στιγματίσει. Ποδόσφαιρο παίζει. Ναι. Και είναι και δύσκολο. Β' εθνική δεν βρίσκει τίποτα. Θέλω να μου αναλύσει το Μέση και να σου πω μια ατάκα που είδα στο παιχνίδι. Στο φίλο μας τον Μπουγάτσα και τον Τρούλινγκ. Ότι δεν μπήκε στη μάχη, αυτό θα μου πεις τώρα. Όχι, ότι δεν μπήκε στη μάχη. Ότι δεν έκανε καμία τελική. Είχε μόνο ασίστ από μακριά. Δεν πήρε ατομικές ένας με έναν. Και βγήκε στη συμμετοχή και στην πάσα πολύ πιο πίσω από τη μεγάλη περιοχή. Την αυτό είδε... σημαίνει όμως και κάτι άλλο. Ναι, παρακαλώ. Τα χάφ της Μπαρτσελόνα είναι ανύπαρκτα. Ναι. Βιολογικά είναι ναι. Παρεκκλεισμένοι στα χάφ της Μπαρτσελόνα. Για να μπάλα και να τη δώσουν στο Μέση κοντά στην περιοχή. Δεν μπορούν. Αυτή η ερμηνεία λέει λοιπόν ότι ο Μέση δικαιολογείται
δικαιολογείται γιατί κάνει τον τέταρτο χαφ για να δημιουργήσει χώρο κτλ. Και ξεκινάει από πολύ πίσω χάνοντας δυνάμεις, ταχύτητα, χώρο κτλ. Μάλιστα. Πώς το ερμηνεύεις εσύ? Εγώ το ξαναπεί. Υπάρχει συνδυασμός γεγονότων. Έχει φύγει ο Τσάβη, ο Νιέστα είναι στα 34. Ναι. Εντάξει. Πλέον πρέπει η Μπαρτσελόνα να βρει τα επόμενα καλά χαφ. Ομάδα χωρίς καλά χαφ δεν μπορεί να είναι καλή. Άρα λέμε ο Νεϊμάρος, ο Άρες και ο Μέση στερούνται υποστήριξη από τη μεσαία γραμμή. Από τη μεσαία γραμμή. Στερούνται, εγώ θα πω, στο σημερινό παιχνίδι και από τα ανεβάσματα του Ματιέ που είναι στόπερ και τον έκανε αλλαγή μετά και έβαλε τον Ούμπτιτι. Ούτε από τον Ούμπτιτι πήρε κούρσες, ούτε από τον Σέρχι Ρομπέρτο. Δηλαδή, η τριάδα Νεϊμάρ, Σουάρες, Μέση, έχουμε να πούμε ότι δεν έχει τη βοήθεια, το πλάτιασμα που λέμε στο ποδόσφαιρο του αριστερού του δεξιού μπακ και δεν έχει παίκτη τουλάχιστον κανέναν από τους τρεις του κέντρου να στηρίξει σαν τέταρτος το κομμάτι του επιθετικού. Η αλήθεια είναι ότι χάνει δύο τεράστιες ευκαιρίες η Μπαρτσελόνα. Ναι. Μία με τον Ινιέστα στο πρώτο ημίχρονο και μία με τον Σουάρες στο δεύτερο. Πάτησε τέταρτος ο Ινιέστα μετά την πάσα του Μέση. Έτσι. Κακό τελείωμα. Κακό τελείωμα και λόγω μεγάλη φούρας, απόκριση του. Μεγάλη. Κακή τοποθέτηση, τυχερή θα την έλεγα. Ναι. Λόγω ανικανότητα του Ινιέστα έγινε απόκριση του Μπουφών, γιατί και αυτό είναι πλέον στα τελειώματά. Τρώει ένα κοροϊδίστικο γκολ με τον Κελίνη. Τρώει όντω. Στην πρώτη φάση του παιχνιδιού μαρκάρει ζώνη η Μπαρτσελόνα, ενώ στο γκολ το τρίτο έχει μαρκάρει man to man τρεις τουλάχιστον πήγανε σε ατομικό μαρκάρισμα. Βλέπεις, το βλέπουμε τώρα. Ο Μασεράνο είναι πάνω στον αγώνα. Κελίνη. Ναι. Κάνει και πέναλτι στην ουσία για μένα. Ο Μασεράνο τον αγκαλιάζει. Ναι. Αλλά ο Κελίνη είναι πολύ πιο δυνατός βιολογικά. Ναι. Είναι μια ομάδα που είναι πιο νεανική η Γιουβέντους και είναι λογικό. Η Μπαρτσελόνα κοιτάει πλέον τις επόμενες μεταγραφές, τους επόμενους καλούς παίχτες. Είναι να δεις εδώ τι χάνει ο μεγάλος Σουάρες. Δηλαδή πέφτει φάση στον καλό της επιθετικό. Ωραία. Πάλι από πάσα του Μέση. Πολύ δημιουργικός. Εντάξει, το έχει αυτό την κάθετη. Πολύ ωραία εδώ πέρα. Βλέπουμε ο Μέση δημιουργεί συνέχεια. Αυτό εδώ το πέναλτι. Είναι ή δεν είναι. Κοίταξε, εγώ. Θολή ερμηνεία. Όχι, θα σου πω εγώ αν ήμουν διαιτητής. Εγώ το έδινα. Γιατί δεν το έδινα. Χτυπάει στο στήθος του πρώτα και μετά στο χέρι. Mm-hmm. Για δεις τώρα. Η μπάλα πρέπει να πηγαίνει στα δίχτυα. Έχει φορά με ταχύτητα προς την εστία. Για να δούμε ποια είναι η φορά της μπάλας. Ναι. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε. Ναι. Ο διαιτητής εκτίμησε ότι δεν είχε πρόθεση ο ποδοσφαιριστής. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Θα πρέπει οι διαιτητές στα χέρια να έχουν την εξής κουλτούρα. Το match της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό δίνει ένα πέναλτι που είναι χέρι, αλλά η μπάλα πηγαίνει πλάγια και είναι μια ακίνδυνη φάση. Εκεί δεν το δίνεις. Ευνοείς το γηπεδούχο εκεί. Μιλάω για το ΑΕΚ που βάζει τον κόλλο Χριστοδουλόπουλο. Το 1-2 που μειώνει. Μειώνει και το βάζει την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Με ανύπαρκτο. Ναι. Ανύπαρκτο. Δεν είναι ανύπαρκτο. Η ερμηνεία είναι θέμα ερμηνείας. Η ερμηνεία ευνοεί την ΑΕΚ. Εδώ, όταν πηγαίνει η μπάλα με ταχύτητα στην εστία, μπορεί να τα αποκρούσει ο τερματοφύλακας. Μπορεί να πάει δοκάρι, μπορεί να μπει γκολ. Το δίνει το πέναλτι γιατί η φάση είναι επικίνδυνη. Πρέπει να ερμηνεύσει σαν διαιτητή, γιατί είναι μπαγλαμάδες οι πιο πολλοί διαιτητές. Γι' αυτό και οι παλιοί ποδοσφαιριστές πρέπει, αντί για προπονητές μερικοί που γίνονται, πρέπει και κάποιοι να γίνονται διαιτητές. Δηλαδή. Δεν του παίρνει το όριο, ηλικιακά. Αν φύγουν στα 35-36. Αν σταματήσει στα 25, καλό θα είναι να γίνει διαιτητής ένας ποδοσφαιριστής, γιατί θα μπορεί να ερμηνεύσει, και αν έπαιζε και μπακ, να ερμηνεύσει μία φάση, αν τελικά αξίζει τον κόπο να δοθεί το πέναλτι με το χέρι ή όχι. Κατάλαβες. Εγώ πάντα. Αυτό που λένε είναι ή δεν είναι πέναλτι, εγώ τι θα έδινα. Εγώ λοιπόν τη ΑΕΚ δεν θα το έδινα. Και σήμερα θα σφύριζες πέναλτι. Και σήμερα αυτό θα έδινα πέναλτι πέρσι Μπαρσελόνα. Γιατί η μπάλα πάει με ταχύτητα στην εστία του τερματοφύλακα. Βέβαια η Μπαρσελόνα έχει και την προηγούμενη καλή διαιτησία ως παρακαταθήκη από το μάτσο με την Παρί. Ναι, οπότε δεν μπορεί οπότε να. Οπότε εκεί ναι. Ξέρεις καμιά φορά επειδή υπάρχει πολύ, είναι πολύ πρόσφατο καινοπό. Σωστό. Επηρεάζεται και ο διαιτητής. Θες καπελάκι? Όχι, μας αρκεί το νερό. Ναι. Νερό, ε. Εδώ βλέπουμε ότι ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα σήμερα είναι σε κακή βραδιά. Σε ποιο γκολ? Και σε όλα, σχεδόν σε όλα. Είναι σε κακή βραδιά. Γιατί στο πρώτο γκολ, γιατί είναι σε κακή βραδιά? Κοίταξε, θα σου πω γιατί. Στην ανοιχτή του γωνία. Έχει κλειστεί και πάει στο. Του γυρίζει. Γυρίζει 180 μοίρες και πλασάρει θαυμάσια. Δεν φταίει. Εντάξει. Η κεφαλιά γιατί φταίει στο τρίτο γκολ? Κακές τοποθετήσεις γενικότερα. Γιατί φταίει?
Γιατί φταίει. Εδώ βλέπεις ότι η απόκριση του Μπουφόν είναι τυχερή. Ναι, αλλά είναι μεγάλη. Μεγάλη, ναι, γιατί στην ουσία. Είναι απόκριση. Και κοίτα, ο Ινιέστα δεν φημίζεται για τα τελειώματα. Δες τώρα την τεχνική του Μπουφόν. Ναι. Ναι. Ούτε έχει μεγάλο. Έχει προβλέψει που θα. Έχει κλείσει τη, δεν μεγάλο τη μισή γωνία, του. Την κλειστή με το σώμα του και την άλλη γωνία με το χέρι του. Κάνει εκπληκτική τοποθέτηση του σώματός του. Γιατί ενώ κλείνει εν μέρη την κλειστή του γωνία, εντάξει, δηλαδή θα είναι δύσκολο να του βάλει ο Ινιέστα τον κόλ, ο Μέση του ντόμαζε από την κλειστή, πρόσεξε. Για να δούμε τώρα αν ευθύνεται ο τερματοφύλακας στο 2-0. Αυτό το 2-0. Βρίσκει την μπάλα. Πού, για να το δω, δεν το θυμάμαι, κάτσε να δω. Είναι το 2-0 όπου βρίσκει την μπάλα ο Ter Stegen. Ναι. Πώς μπήκε, βοήθησε. Πάλι παίρνει εκπληκτικά φάλτσα η μπάλα και στρίβει απότομα προς την εστία. Δεν το θυμάμαι, ρε. Σπάει την μπάλα ο Μάτζο και τη στέλνει στο εξτρέμ. Για να δω. Λοιπόν. Α, εδώ φταίει. Εδώ είναι κλειστή του γωνία. Εδώ ο τερματοφύλακας του Τσάμπιονς. Είναι πολύ δυνατό το σουτ, βέβαια. Δεν με ενδιαφέρει. Στρίβει απότομα, φταίει. Εδώ γι' αυτό σου λέω, σε κακή βραδιά. Εδώ φταίει. Διάλειμμα. Πάμε να αναλύσουμε και άλλα θέματα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Τον αδιάφορο δεν τον κατηγορούμε. Ποτέ. Ποτέ. Μια και μόνο και σε μάτς με αδιάφορη ομάδα. Ο αδιάφορος πάντα κοιτάει το συμφέρον του, ό,τι το συμφέρει. Οικονομικό. Τώρα αυτό που λέμε δεν είναι ηθικό. Τώρα θα πω κάτι για τον Μπας Γιάννενα. Ναι, ναι. Μια που να στο Αγιάννα την Κυριακή. Ναι. Ο Γρηγόρης ο Κόκκινος έδωσε συγχαρητήρια στο λαό των Ιωαννίνων. Που έβριζε τον Παπαθαρασάκη και τον Καγιούλη, σαν Ηρακλειδέας, μπράβο το λαό του Πας Γιάννενα. Αλλά... Οι οργανωμένοι του Πας Γιάννενα, όχι ο λαός του Πας Γιάννενα. Ναι, οι οργανωμένοι. Μια χούφτα. Μια χούφτα. 20 άτομα. Ναι. Τι να το κάνω. Ναι. Ήταν 3.000 στο γήπεδο. Για τους 20 δηλαδή λέμε τον μπράβο. Για τους συνδικαλιστές οπαδούς του Πας Γιάννενα. Συνδικαλιστές οπαδοί του Πας Γιάννενα. Τώρα μην λέμε και ότι θέλουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πω κάτι. Ο Πας Γιάννενα του χρόνου θα έχει όπως και όλες οι ομάδες, αν ισχύσει αυτό με την αναδιάρθρωση, μια πολύ δύσκολη χρονιά για τη σωτηρία. Του χρόνου. Για ποιο λόγο να μην βάλει μια ομάδα που καρκινοβατεί οικονομικά για να έχει έναν σίγουρο αντίπαλο που μπορεί να το βάλει από κάτω. Δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή λες. Εγώ επειδή μίλησα με τους ανθρώπους εκεί πέρα. Πήγε στα Γιάννα και μίλησε. Σαφέστατα. Τι λογική. Μ' αρέσει να ανταλλάσσω ποδοσφαιρικές απόψεις. Ποια είναι η λογική του. Βλέπαμε το μέλλον. Πώς θα εξελιχθεί το επόμενο πρωτάθλημα. Και πήγαμε στην ίδια ακριβώς άποψη. Με εξαίρεση τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΝΑΕ και τον ΠΑΟΚ που για τους λόγους τους δεν θα κινδυνεύσουν, δεν θα μπουν σε αυτό το γκρουπ. Οι υπόλοιποι. Οι άλλες 12 ομάδες είναι ρεαλιστικά όσο πρώτο στόχο έχουν να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Να βρουν τέσσερις να τους περάσουν. Ναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο Πανίνος φέτος πήγε καλά του χρόνου έχει εξασφαλίσει μια αντίστοιχη καλή πορεία. Σωστό. Οι αποστάσεις μεταξύ των ομάδων από το 5 έως το 14 είναι πολύ κοντινές. Και είναι πολύ. Και λένε ρε παιδί μου, εμείς θέλουμε τον Ηρακλή και με το τεκμηριώναν. Γιατί είναι μια ομάδα με προβλήματα, με ένα λαό παρεμβατικό μέσα στα διοικητικά, οπότε δεν μπορεί να βρει ποτέ ηρεμία. Εμείς έχουμε την ηρεμία μας. Το βρίσκουμε ως έναν αντίπαλο ασθενή. Ναι. Επιλέγουν αντίπαλο για του χρόνου και τη σωτηρία. Ναι. Και λέει δεν θέλουμε μια ομάδα, ξέρω εγώ, όπως ο Λεβαδιακός του Κομπότη. Θέλουμε μια ομάδα όπως ο Ηρακλής της Αυτόνομης. Έτσι την ονομάζανε.
Όχι του Παθανασάκη. Τη αυτόνομη. Έτσι το λέγανε. Ποιος? Που παρεμπιπτόντως παρηγύρισαν τον γκολ με το δανεικό του Παναθηναϊκού Δόνη. Εμείς δεν θέλουμε δανεικούς, αλλά τον γκολ του δανεικού του πανηγύρισαν. Ε, τι θα τι συμπεριφορές αντιφατικές, δηλαδή, ή θα είσαι. Α, λες είναι αντιφατικό. Ε, βέβαια. Ή θα λες δεν γουστάρω δανεικούς, δεν έρχομαι στο γήπεδο. Αχα. Και δεν πανηγυρίζω. Και όχι. Αφού με λες αυτόνομος, αυτό λέει. Είσαι αυτόνομος, λέει ανεξάρτητος. Αυτό στην ουσία έχεις μια συμπεριφορά, λες ότι έχω μια ιδεολογία, δεν γουστάρω ας πούμε τον Ηρακλή να είναι εξαρτώμενος από άλλες ομάδες. Κάθε φτωχή ομάδα όπως είναι και ο Ηρακλής, δυστυχώς έτσι θα λειτουργήσει για να επιβιώσει. Κέρδισαν αυτή είναι η πραγματικότητα. Μέσα στα Γιάννενα που είναι φιλικά με τον ΠΑΟΚ, κέρδισαν μέσα στην Κέρκυρα που είναι φιλικά. Αυτό δεν το εξετάζω. Δεν το θες αυτό. Ότι έχουν καλές σχέσεις με την ομάδα εντάξει, του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Ο ΠΑΣ Γιάννα ή Κασιόπη. Ναι. Μου είναι παγερά διάφορο. Ναι. Οι ίδιοι Γιάννιώτες λένε θέλουμε αντίπαλο του χρόνου τον Ηρακλή για τη σωτηρία. Τον προτιμούμε από το Λεβαδιακό. Ναι. Και μάλιστα. Είναι κάτι πολύ ρεαλιστικό και πολύ ειλικρινές. Μπράβο τους που το παραδέχτηκαν. Δηλαδή, άνθρωποι που γουστάρουν το ποδόσφαιρο και βλέπουν μπροστά την επόμενη χρονιά. Στο είπαν δηλαδή. Βέβαια, αφού συζητούσαμε με Γιάννιώτες πήγα και είδα το παιχνίδι. Θα πάω στο Πέταλο να το παίξω συνδικαλιστής οπαδός, να μπαίνω τζάμπα και να παρακαλώ να πάω από την πίσω πόρτα για να πληρώσω 10 ευρώ. Τέτοια ξεφτύλα. Ναι. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Ναι. Και να λέει τον ο λαός εκεί, ο δημοσιογράφος παύλα συνδικαλιστής, παύλα λαϊκιστής. Εγώ θέλω να πω κάτι. Ο Άβελ νιώθει καλά που σώσει το χορτάρι. Την ομάδα ο κύριος Παντελίδης. Σίγουρα όχι. Γιατί να χαρεί. Και να πούμε και κάτι εσύ άλλο. Θεωρώσουνα. Επειδή πρόσφατα όχι, βέβαια. Ένα παιδί από την ομάδα του Ηρακλή έχασε τον πατέρα του και είναι ο Γιαμπάρης. Να πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στον άνθρωπο. Να είναι καλά το παλικάρι. Είναι πολύ ευαίσθητη η ηλικία το να χάνει σε μια σχετικά νεαρή ηλικία τον πατέρα σου και το σχετικά τόσο νέο. Μακάρι το παιδί να επανέλθει και να συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο και να τιμάται την ειδική του πατέρα του που είναι εκεί ψηλά. Τίποτα σήμερα, παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Σήμερα στο γυμναστήριο ήταν ένα κοριτσάκι 22 χρονών. Και εντάξει, μετά την προπόνηση μιλούσαμε όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Εγώ είμαι μεγαλύτερο, ήθελα. Και τη ρώτησε ένα άλλο παιδί, ο πατέρα σου λέει, τι ομάδα είναι. Λέει, ο πατέρα μου έχει πεθάνει εδώ από και πολλά χρόνια, όταν ήμουν 3 χρονών. Πώς πέθανε, βλέπει το παιδί μου. Αυτοκινητιστικό δυστύχημα, λέει. 3 χρονών. Κοίταξε, στις ηλικίες αυτές από 20 έως 40. Η πιο συχνή αιτία θανάτου στην Ελλάδα και παγκόσμια είναι τα αυτοκινηστικά δυστυχήματα. Ναι. Και τα μοτοσυκλετιστικά. Κυρίως μοτοσυκλέτες. Και μάλιστα κατά πλειονότητα συμβαίνουν σε μικρές και κοντινές διαδρομές. Γιατί εκεί ο άνθρωπος χαλαρώνει. Ναι. Οδηγεί μηχανικά χωρίς να προσέχει. Και πέφτει πάρα πολύ στη ρυθμή συγκέντρωσης. Μετά από 12 χρόνια ανέβηκα σε μηχανάκι σήμερα. Πώς ένιωσες? Θα σου πω. Θαυμάσια ένιωσα, αλλά ήμουνα επιποδός να πούμε. Συνεπιβάτης, όχι οδηγός. Είχα ραντεβού με έναν παλιό μου συνάδελφο, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα με το παιδί του, έχει, είναι παιδί με ειδικές ανάγκες και θα κάνουμε μια δουλειά εδώ, μπας και μπορέσουμε, σαν ραδιόφωνο, σαν εκπομπή, να μπορέσουμε, γιατί και άλλα παιδιά είναι συστεγασμένα σε ένα σχολείο το οποίο δεν είναι καταλληλότερο για συνθήκες διαβίωσης παιδιών με ειδικές ανάγκες εκεί στο Κορδελιό. Μπας και μπορέσουμε και φωνάξουμε λίγο και αλλάξουμε, όχι τίποτα σπουδαίο. Και είχα ραντεβού μαζί του 4 ώρα και απέναντι από την E3. Έφυγα εδώ με ένα ταξάκι και τα λοιπά. Και μέχρι τις 5 τα είπαμε. Μπαμ, μπαμ, βολίδα. Μου λέει τι κάνεις τώρα. Λέω εσύ τώρα θέλω να πάω να βγω τηλεόραση και τα λοιπά. Λέω σε πάμε το μηχανάκι. Βλέπω εκεί μια μαούνα, ένα μηχανάκι. Του λέω πρόσεχε καλά. Λέω τα φανάρια θα ξεκινάς 3-4 δευτερόλεπτα και θα ελέγχεις. Μου μας φάει κανένας λάχανο. Μου λέει λέω κάκουσε, λέω. Ανεβαίνω μαζί εκεί προς το καπί. Την ανηφόρα μόλις πιάσει τη λαμπράκι, ανάβει πράσινο, πάει ξεκινήσουν. Ένα αμάξι, δύο αμάξια, τρία αμάξια. Τον τέταρτο τον έριξα κάτι μπινελίκια. Πώς το ευχαριστήθηκα. Πω, τι βρεις. Ξέρεις όταν βρίζεις τον άλλον έτσι, και ψυχικά νιώθεις άνετα, είναι όπως άβαρα στο σάκο. Αποφορτίζεσαι. Πω, ναι. Το βρεις, όχι να το κοπανίσεις, ας πούμε και τα λοιπά. Το βρίζεις τώρα. Σε παίρνουν χαμπάρι που τους βρίζεις όμως, το κάνεις χωρίς να σε βέβαια. Γελούσε. Χαχά, γελούσε. Εντάξει. Γελούσε. Δηλαδή εγώ τον έβριζα. Κι άλλος γεννούσε, με ανακάλυψε να πούμε και λέει πάνε να βρεις ρε ηλίθεια και γελάω μαζί σου. Αυτό χειρότερο, σε εξοργίζει παραπάνω. Εντάξει. Σε εξοργίζει. Ούβρο μου Έλληνα του λέω, καταραμένη Έλληνα. Και λέω θα θυμώσει. Μια μέρα είχα πει βρωμο Έλληνα, ένα πέρασε με κόκκινο και ήταν Χρυσαυγίτης. Εμένα έπαιζε βρωμο Έλληνα. Λέω ναι ρε, εγώ λέει με λέει Χρυσή Αυγή. Και περνάς με κόκκινο, του λέω. Ωραίος Έλληνας, του λέω. Εκεί σκαυγάς, ωραίος. Είχε ένα σήμα της Ελλάδος εδώ, πώς το λένε. Μια... Τατουάζ. Όχι, φανέλα με την Ελλάδα. Α, εντάξει. Ναι. Λέγε ρε γιατί. Αυτό, εντάξει, ναι. Αυτό μου έμεινε από τα Γιάννενα. Ναι. Υπέροχη πόλη. Ναι.
Μάλιστα. Χαλαρή. Ναι. Ένα περιβάλλον απομονωμένο. Ευτυχώς η Εγνατία Οδός έδωσε τη δυνατότητα να πας σχετικά γρήγορα πλέον στα Γιάννενα. Έχουν καλό. Καλό βιωτικό επίπεδο. Βιωτικό επίπεδο είναι πλούσια πόλη. Τα Γιάννενα είναι πλούσια πόλη. Σε αντίθεση με την Ήπειρο, την ναι. υπόλοιπη περιφέρεια της Ήπειρου που είναι φτωχή. Η Λάρισα είναι πλούσια πόλη. Είναι. Είναι. Η Κρήτη. Τα Χανιά. Είναι πλούσια λόγω πόλη. Τουρισμού, ναι, είναι πλούσια πόλη. Έχει πόλεις δηλαδή. Ποια άλλη πόλη μπορεί να πει ότι στέκει καλά, να πούμε γενικότερα. Οι Σέρες. Οι Σέρες, ναι. Είναι νοικοκύριδες οι Σέρεοι. Το τσκολάω εγώ εκεί με την προφορά και τα λοιπά. Μαλώνουμε. Η Κοζάνη. Είναι... Η Κοζάνη δεν ξέρω. Λόγω της ΔΕΗ και λόγω Γούνας παλαιότερα είναι μια περιοχή που έχει ευρωστεί οικονομική. Δεν ξέρω τόσο. Έχει. Έχει ακόμα. Όντως έχει. Οι Σέρεοι είναι νοικοκύριδες. Εντάξει, γενικά οι καμπίσκοι νομοί έχουν ευρωστεία οικονομική. Ναι. Τώρα δεν πεινάνε ποτέ. Τρίκαλα και τέτοια δεν ξέρω. Όλη η Θεσσαλία είναι σε πάνε. Καλό επίπεδο. Ναι. Γενικά πάνε καλά. Πιο πολύ επαρχία πάει καλά. Ο Βόλος όχι τόσο, γιατί όλο υπάρχει όχι. λιμάνι και στηρίζοντας τη βιομηχανία κατά κύριο λόγο έκλεισε η Χαλιβουργική. Έκλεισε η Goodyear. Εκεί η Μαγνησία είχε μεγάλη απώλεια. Η Goodyear πήγε εκ Τουρκία, δεν Τουρκία, πήγε. Ναι, ναι. Είχα κάτι φίλους που δουλεύαν εκεί, πέραν καλά. Στο Βόλο, στην Goodyear. Όχι εδώ. Στο Βόλο, εκεί ήταν στο εργοστάσιο. Ναι, στο Βόλο. Εδώ, ναι. Ναι, στο Βόλο, ναι. Και εδώ μου φαίνεται είχε. Είχε και στη Θεσσαλονίκη. Εδώ είχα ένα φίλο. Είχα φίλο. Αυτό δεν το γνώριζα, ειλικρινά δεν το γνώριζα. Δούλεψε αυτό τώρα. Δούλεψε ένα φίλο μου εδώ στην Goodyear 25 χρόνια. Φίλο μου μεγάλο ηλικία. Καλό παιδί. 26 χρόνια. Κλείνει η Goodyear και έμεινε άνεργο. Μαράζωσε. Σου λέει από τα 25 μέχρι τα 53-54 δουλεύω. Τεμπέλης δεν είμαι. Δεν βρήκε δουλειά μετά. Δεν ξέρω γιατί είχε μάθει εκεί τη δουλειά κτλ. Μαράζωσε. Τον πήρα από κάτω. Δεν είναι εύκολο. Άλλο να είσαι τεμπέλ χανάς και να μην πάει να δουλέψεις. Και άλλο να είσαι 5-8.000 ένσημα, 7.000 ένσημα και να μην βρεις δουλειά μετά. Αυτό είναι μεγάλο μαράζι. Και να είσαι και νέος και να έχεις ορμή κτλ. Και να γουστάρεις να δημιουργήσεις. Αυτό είναι μεγάλο κακό. Να μην μπορείς να δημιουργήσεις και να θέλεις. Τέλος πάντων, αυτά είναι για άλλες εκπομπές τώρα. Είναι και... Εντάξει, είμαστε και σε μεγάλη εβδομάδα τώρα. Α, δεν τα υπολογίζω αυτά. Μεγάλη είναι εβδομάδα μια εβδομάδα που αρχίζουν πλέον και βλέπεις τα ίδια πράγματα στην τηλεόραση και αντιλαμβάνεις έτσι ότι έρχεται όχι, το ευτυχώς, Πάσχα. Ευτυχώς αυτό το Πάσχα έχω σήμερα την Μπαρτσελόνα. Αύριο την Μπάγκερ. Αύριο την Μπάγκερ. Έχω τον Αγροτικό Αστέρα. Έχω τον ΠΑΟΚ. Τον Άρη την Πέμπτη. Ολυμπιακό Σάιτ. Europa League. Παρασκευή έχω εκπομπή τηλεοπτική με άλλα. Σάββατο Κυριακή πάλι παιχνίδια ευρωπαϊκά. Σάββατο Κυριακή έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχει ήδη διακόπτει τα πρωταθλήματα εκεί. Είναι... Τι να κάνω τώρα δηλαδή εγώ να. Μάτσι United Chelsea. Την Κυριακή του Πάσχα. Ορίστε. Να το. Έχετε Chelsea μέσα στο Old Trafford. Ναι. Μπορεί να είναι αντίον Κόντε. Εδώ είναι και ηθικό το θέμα. Αλλά είναι και μαθηματικό γιατί άμα χάσει. Η Τότεναμ ακόμα κυνηγάει. Ναι, η Τότεναμ ακόμα κυνηγάει. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Πολύ ωραία οπότε πράγματα. Οπότε βλέπει πλέον λόγω αθλητικών γεγονότων δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχει και γιορτές. Ρε βλάκα, εμένα ή εσένα, τώρα δύο είμαστε. Εμένα, αριανός με την ίδια λογική έχει κίνητρο λέει και τα Τρίκαλα και Όφη να χτυπήσουν Λαμία και Απόλλων για να μην έχουν Άρη του χρόνου στη Β' Εθνική. Ο Άρης πλέον, επειδή είναι μια ομάδα με οικονομικές αδυναμίες, για να καταλάβεις φίλε 909, δεν υπάρχει ιστορική αυτό που λέει παραγραφική. Όχι, είναι πραγματικότητα. Το τρολάρεις τώρα, όχι. Όχι, είναι πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή, προτιμάς τώρα έναν Άρη που καρκινοβατεί, που είναι και δεν είναι ο Καρυπίδης, δεν ξέρεις τι γίνεται επιχειρηματικά. Από μια ομάδα που έχει από πίσω το βασιλιά του Βοξίτη και το Βενέτη, τους φούρνους Βενέτη. Βοξίτης, τώρα τι να συζητάμε, ρε Αριάννε. Επειδή υπάρχει μια ομάδα, εσείς μένετε με την ιστορία. Μένετε λοιπόν με τον Καμπάνη. Σήμερα, και το Κύπρο το 70 να φαντασίωσε ότι το Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Σήμερα λοιπόν βρεθήκαμε σε ένα μπαρ που ήταν πολύ Αριάννη. Πολύ Αριάννη, ναι. Πες μου, τι αποκόμισες από αυτούς. Πες μου, να δούμε. Την περιραίωσε ατμόσφαιρα. Πήγαμε σε μια περιοχή που. Φοβούνται ότι δεν ανέβουν φέτος ότι σαν οργανισμός ο Άρης θα υποβαθμιστεί ακόμα περισσότερο. Α, έτσι κατάλαβες. Από τις κουβέντες ναι. που είχαν. Και ειδικά του χρόνου, αν μείνει σε μια Β' Εθνική που θα ανεβαίνει μόνο μια ομάδα, φοβούνται ότι είναι αένα η παραμονή του στις χαμηλές κατηγορίες. Που είναι κάτι πολύ ρεαλιστικό σενάριο. Αξιωτικά πάντως μιλούσαν για την ομάδα του Άρη. Δηλαδή δεν τους είδα θερμούς. Όχι μας κυνηγάνε, όχι μας κάνουν. Τους είδα λίγο. Κοιτάξτε, όταν, ναι, όταν, λίγο ξεδιμασμένους. Όταν κρυώνει το μυαλό. Κρυώνει το μυαλό. Δηλαδή, κρυώνει το μυαλό. Περνάει ο χρόνος, κρυώνει το μυαλό. Ναι. Και βλέπεις τα λάθη του παρελθόντος. Αντιλαμβάνεσαι τι εγκλήματα έχουν κάνει οι οπαδοί του Άρη, οι οποίοι δίκησαν την ομάδα οι ίδιοι. Και την κατέστρεψαν οι ίδιοι. Σου λέει τώρα εμείς ήδη βγάλαμε τα μάτια μας. Τι να καθόμαστε να λέμε. Να το παίζουμε θλιμμένες χείρες και κατρεγμένοι. Ναι. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον οργανισμό Άρη.
για την κατάδεια και την απαξίωση του Άρη. Δεν μπορεί να με κάνει εμένα πλάκα η Λαμία, ας ήμουν εγώ στη θέση της. Δηλαδή να ήμουν εγώ πιο βρωμιάρης. Ο ισχυρός, αυτός που έχει τα χρήματα. Έχει τα χρήματα. Τι ωραίο καπιταλισμό φτιάξαμε στη γη, ρε φίλε. Ε? Ακόμα και οι κομμουνιστές δεξιοί γίνανε, ρε φίλε. Πω, πω, τι ωραίο καπιταλισμό κάναμε, ρε φίλε. Τι νόμους ισχυρού έχουμε βγάλει, ρε φίλε. Αποδέχτηκε και η κοινωνία του λόγου το αληθές. Ο Άρης διασύρεται επικοινωνιακά από πολλές απόψεις. Διασύρεται επικοινωνιακά. Με το θέμα του Ντουρμισάη δεν νομίζω να συνεχίσει κι άλλο να κυνηγάει χήμερες. Χήμερες. Χήμερες, ναι. Ναι, μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω. Εσύ ρε βλάκα, λέει. Ο ίδιος 909. Για τον Πύρο τα λες έξω από τα δόντια και για τον παίκτη του Παναγιαλίου τα λες μέσα από το λαρίκι, λέει. Αριανός, ο οποίος πιστεύει ότι παίκτη του Παναγιαλίου. Κοίταξε, αγόρι μου γλυκό, φίλε 909. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα του Άρη διαχρονικά, σε λίγο χρόνια δηλαδή, θα βρει το δρόμο της. Τώρα πώς, τι θα χρειαστεί. Μάλλον θα χρειαστεί ένας δικτατορίσκος. Δικατορίσεις με την έννοια του επενδυτή που θα σας απαξιώσει όλους, θα σας διώξει όλους από το γήπεδο, όπως και εσένα, και σιγά σιγά μόνος του θα μπορέσει να ξαναδώσει τον Άρη την έγκλη του παρελθόντος. Μόνο έτσι. Μάλιστα. Μόνο έτσι. Μάλιστα. Από μόνοι σας, ναι, αποδείχθηκε με λέσχες, με οτιδήποτε άλλο δεν μπορείτε. Λέει, αν οι παίκτες του Αγροτικού Αστέρα καταλάβουν από τον κόσμο του Άρη ότι κυκλοφορούμε στην ίδια πόλη και ότι την άλλη Τετάρτη έρχονται Χαριλάου, τότε θα έχουν κίνητρο. Σιγά μην έρθουν Χαριλάου. Γιατί δεν έρθει ο Αγροτικό να παίξει το μάτι με τον Άρη. Σου πονάει η φτέρνα μου, δεν έρχομαι. Να το παίξει ρε παιδιά. Τι έχει, να πω κάτι. Ναι. Όταν έπαιξε ο Αγροτικό με τον Άρη, θεωρητικά τότε είχε κίνητρο. Ήταν υψηλά στη βαθμολογία, κάτι κυνηγούσε. Ναι. Ήταν πιο νωρί. Ναι. Σε αυτή τη χρονική περίοδο παίξει και με τον Απόλλωνα. Πριν διώξουν τον Τραυλό και τον, πώς το λέγανε, τον παλιό παίκτη, τον Στολτίδη. Και τον Εντίδη. Και τον Εντίδη. Τώρα δηλαδή, Απρίλη μήνα. Λένε ότι ο πρόεδρος του Αγροτικού Αστέρα είναι νοικοκύρης. Λένε ότι ο πρόεδρος του Αγροτικού Αστέρα είναι νοικοκύρης. Αλλά από τη στιγμή που έδιωξε αυτούς, λέει, τους τρεις, επειδή είναι, λέει, άμπαλος, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, δεν το υιοθετώ, έτσι λέει η πιάτσα. Έχει χάσει, λέει, την μπάλα. Και στο αγωνιστικό και στο εξωαγωνιστικό. Έχει χάσει, λέει, την μπάλα. Καταρχήν, έτσι λένε, τώρα εγώ δεν ξέρω. Επειδή το μάτς με τον Όφη ήταν τηλεοπτικό το Σάββατο, είναι μια ομάδα που έχει χάσει τη διάθεση να παίζει ποδόσφαιρο. Έχασε τη διάθεση. Δηλαδή βλέπεις παίκτες οι οποίοι. Αυτό που σου λέω, το κίνητρό της. Είναι όμορφο να παίζει ποδόσφαιρο από μόνο το. Από τη φύση το ποδόσφαιρο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή σε διεγείρει. Ναι. Γίνεσαι ξανά μικρός άνθρωπος. Ναι. Εντάξει. Αλλά βλέπεις ότι οι άνθρωποι του αγροτικού, τα παιδιά. Και μέσα, δηλαδή όταν χάνεις 3-0 από τον Όφη, αυτόν τον Όφη του Παπαδόπουλου, του άγχρωμου προπονητή Παπαδόπουλου. Δεν τον πάει στον Παπαδόπουλο. Όχι, δεν τον πάω. Δεν μπορεί να του μίζερου, του λαϊκιστέ, που κλαίνε. Μίζερο άνθρωπο. Μιζέρια, μια μόνιμη μιζέρια. Εντάξει, τον ευχαριστούμε. Μα ανέβασε κατηγορία. Οκ, πέρσι μα ίσωσε σχετικά εύκολα. Δεν είδαμε κάποια πράγματα όμω να βελτιώνονται προπονητικά ο κ. Παπαδόπουλο. Και τώρα τι έκανε. Μετά προς τα πίσω. Πήγε σε μια ομάδα με το Χαντί. Κάτσε, Όφη είναι ιστορία, ρε, πλάκα κάνεις. Όχι, είπαμε, όπως και ο Άρης, έτσι και ο Όφη. Ναι. Δεν μετράει η ιστορία της ομάδας. Ιστορία. Και ο Όφη είναι συνειδητοποιημένος. Και πού να πάει προπονητής στην Μπαρσελόνα, πού να πάει. Ο Όφη είναι τα Χανιά, είναι Πλατανιάς, είναι. Πού να πάει προπονητής κάποιος, δηλαδή. Ο Όφη τι, δεν είναι ομάδα. Θα δηλαδή μας πει του χρόνου ο κ. Παπαδόπουλος που θα έχει την ομάδα εξ αρχής. Ναι. Αν υπάρχει και αυτό που λέμε οικονομική δυνατότητα και ρευστότητα, γιατί από ό,τι βλέπω υπάρχει ένα γκρουπ επιχειρηματιών από το Ηράκλειο, οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθεια του Όφη και έχουν τον Όφη σχετικά βιώσιμο. Ναι. Να δω αν του χρόνου έχει μια έτσι καλύτερη ομάδα. Αν δηλαδή μπει και καταλάβει και ο Όφη διεκδικήσει την άνοδο ως πρωταθλητής, που το μπορεί ως οργανισμός Όφη να το κάνει αυτό στη Β' Εθνική. Ναι. Σίγουρα το μπορεί. Ναι. Ναι. Αλλά πλέον είναι πολύ δύσκολη άνοδος του χρόνου. Γιατί μάλιστα είναι μόνο ένα εξασφαλισμένο εισιτήριο. Μάλιστα. Η σημερινή ανακοίνωση Super League για μία διοδοτούμενες ομάδες από ΕΠΟ τα ξεκαθαρίζει όλα. Πιθανόν να είναι η πόρτα ανώδη επιπλέον ομάδων από Β' Εθνική σε Α' Εθνική. Το είπα αυτό για τρεις ομάδες παραπάνω. Έφυγε ο Χανταμπάκης, λέει ρε Κώστα, και εσείς μιλάτε για μπάλα. Θέλω σε τρεις μήνες καλεσμένο να έχεις Ντάνο και Ειρήνη. Δεν το βλέπω. Και εγώ το έχω απαξιώσει το Survivor. Το βλέπει όλος ο κόσμος. Είναι ένας κανιβαλισμός τηλεοπτικός εκεί πέρα. Δεν μου αρέσουν τα ξεκατινιάσματα γενικότερα. Εμένα μου αρέσουν, αλλά δεν το βλέπω. Εσένα σου αρέσουν, αλλά. Ναι, δεν έχω χρόνο. Είναι, είναι και η ώρα που κάνεις εκπομπή, δεν μπορώ να το παρακολουθήσεις. Προετοιμάζεις για την εκπομπή. Όχι, είναι εμένα χαλάρωσης αυτοσυγκέντρωσης. Νομίζω παίζεις και όταν κάθε μέρα. Πελάτες, μάτς, γυμναστήριο, μπορεί να πάω να τρέξω εκείνη την ώρα. Δεν είμαι τη. Εγώ θα δω μία ώρα θρίλερ μόλις σχολάσω τώρα εδώ. Κοίταξε, αυτό τώρα το οποίο λέγεται για ανακοίνωση Super League, για τις μία δοδοτούμενες ομάδες. Παιδιά, οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες.
είναι πολύ πίσω στις πληρωμές σχεδόν όλοι. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν αρνητική καθαρή θέση τέτοια που από μόνη της είναι κριτήριο να μην ευηδηθούν. Και είναι και μεγάλες ομάδες, ιστορικές και με πολύ κόσμο. Δεν μπορώ να ονοματίσω, όλοι καταλαβαίνουμε για ποια ομάδα αναφερόμαστε. Τι θέλετε να κάνετε? Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή επιτέλους να υπάρξει έλεγχος στο τι γίνεται στο προϊόν, να είναι βιώσιμο, να υπάρχουν καλές κεντρικές χορηγίες, να γίνεται σωστά η κατανομή των εσόδων για να μπορούν όλοι να επιβιώσουν. Η πάσα του Μέση μέσα από 6 παίκτες, ρε φίλε. Στο πλασέ του Ινιέστα. Εντάξει. Κάτσι βάλτη του λέει. Αλλά είναι ο Ινιέστα. Ικανότητα. Είναι ο Ινιέστα εκεί. Δεν έχει ευκαιρία στο σκοράρισμα. Γι' αυτό είναι ποιος θα κάνει και την τελική, ε. 1, 2, 3, 4, 5, 6 παίκτες. Τρώει με μια πάσα 6 παίκτες ο σκύλος. Λοιπόν, άλλο, τι έχουμε να πούμε? Εντάξει, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι καλύτερα να μιλήσει. Έχουν πάει ήδη στις παρά 10. Είναι μια χαλαρή εβδομάδα για όλους. Όχι, καθόλου δεν είναι χαλαρή εβδομάδα. Γιατί είναι χαλαρή γιατί όλοι προετοιμάζουν την έξοδο στην Ήπεθρο. Α, είναι και η Ήπεθρο. Βέβαια. Τι είναι η Ήπεθρο? Είναι, το Πάσχα είναι η γιορτή της Ήπεθρου. Δεν έχει πολύ κονόμα το Πάσχα σαν γιορτή. Δεν είναι Χριστούγεννα. Γιορτές, ονομαστικές, δώρα. Έχει κονόμα το Πάσχα. Πιο λίγο έχει. Πιο λίγο, ναι. Δεν είναι. Δεν έχει αυτή την έκταση το Χριστούγεννο που ξεκινάς από 15 Δεκέμβρη και φτάνεις μέχρι τα φώτα, γιορτάζεις. Ναι. Ναι. Από τις Αγίας Βαρβάρας ξεκινάνε ένα μήνα και γιορτάζουνε. Ναι. Εδώ τέσσερις μέρες. Κάτσε καλά τα λέει. Βαρβάρα, Σπύρος, Ασάβας, Νίκος, Λευτέρης, Άννα. Χάμος. Ναι. Γιορτάζουν οι μισοί και βάλε Έλληνες αυτή την περίοδο. Ευγενίες, ναι. Χάμος γίνεται. Στέφανοι, Βασίλιδες, Γιάννηδες. Χαμός, Φώτιδες, ένας κακός χαμός. Όλη η Σάρα και η Μάρα είναι. Γιορτάζει, ναι, μέσα ένα μήνα. Είναι εμπορικότατο τα είναι επειδή δεν είναι. Α, επίσης τα Χριστούγεννα. Των κλειστών χώρων. Υπάρχει και μια κρίση ανθρωπισμού μεγαλύτερη. Πιο πολλά δώρα, πιο πολλές αυτές, πιο πολλά παιδάκια πάνε, πιο πολλούς. Κατάλαβες, ενώ το Πάσχα δεν πάει. Κοίταξε, είναι και ο Άι Βασίλης. Είναι μια χαρούμενη προσωπικότητα. Ναι. Με τα δώρα, όλα αυτά. Ναι. Η δομή της γιορτής είναι διαφορετική. Ναι, όλο το παραμύθι. Θεωρητικά το Πάσχα είναι και από τη φύση του μια-δύο γιορτή δοκιμασίας. Είναι σαρακοστή, η νηστεία, η αποχή από τις απολαύσεις. Ποινικοποιούν τις απολαύσεις, ρε φίλε. Κακός για μένα, εντάξει. Είναι αυτό το πράγμα. Ποινικοποιούν τις απολαύσεις. Είναι ασύλληπτο, ρε φίλε. Εντάξει, είναι ένα θέμα πειθαρχίας. Να μπορείς, ρε παιδί μου, να αντιστέκεσαι στην επιθυμία. Στον πειρασμό. Ο πειρασμός είναι και το κρέας. Και η νοποσία και όλα αυτά. Και φυσικά ξεδίδουν μόλι τάση. Εμεί όλο το χρόνο που δεν πίνουμε, δεν καπνίζουμε, ρε φίλε, πρέπει να έρθει το Πάσχα δηλαδή για να. Ξεδώσουμε. Ναι, δεν το κατάλαβα το πράγμα. Αλλά να ποινικοποιούν την απόλαυση στον άνθρωπο και μάλιστα. Όχι, ποινικοποιούν το σεξ αυτή περισσότερο. Που είναι η μόνη απόλαυση του ανθρώπου που δεν έχει επιβλαβές και μάλιστα έχει και ευεργετικές. Το σεξ είναι ένα εργαλείο ψυχαγωγίας το οποίο μπορεί να είναι και πολύ φθηνό και πολύ ακριβό ταυτόχρονα. Αναλόγως πώς το. Αλλά είναι εργαλείο ψυχαγωγίας για τον άνθρωπο. Το σεξ μπορεί να το κάνεις. Το βασικότερο. Ναι. Το σεξ έχει παραμέτρους. Μπορεί να το κάνεις με όποιον θέλεις, με όποια θέλεις. Να το κάνεις μόνος σου. Να φανταστείς, να γύρεις τη φαντασία σου, ξέρω εγώ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Το ποινικοποιεί, να πούμε, η θρησκεία. Το ποινικοποιεί. Είναι πιο. Εδώ ο χριστιανισμός είναι πιο light. Σε άλλες θρησκείες είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δεν μιλάω για το χριστιανισμό, εγώ μιλάω για. Γενικότερα θρησκείες το ποινικοποιούν. Το ποινικοποιούν. Ναι. Και είναι η μόνη απόλαυση που δεν είναι επιβλαβής. Δηλαδή το τσιγάρο είναι επιβλαβής. Δεν το ποινικοποιεί. Το εντάξει, ποσό... μπορεί να είναι επιβλαβής, αλλά γίνεται μια ασφαλές σεξ. Υπάρχει και αυτό. Πρέπει να υπάρχει και προφύλαξη. Τι... Και ενημέρωση στον κόσμο. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Ναι. Α, ναι, βέβαια. Πρέπει ο κόσμος να ευαισθητοποιείται σε αυτά, να μην καλά παρασύρεται. Λέει, πολύ καλά τα λέει. Εντάξει, είναι μια απόλαυση, το συζητάμε, αλλά πρέπει να προσέχουμε και την υγεία μας. Με ασφάλεια όλα. Γιατί στην κοινωνία μας δεν υπάρχει κανιβαλισμός και ξεκατίνιασμα? Δεν κατάλαβα τι θέλει. Γιατί στην κοινωνία μας δεν υπάρχει κανιβαλισμός και ξεκατίνιασμα? Α, δεν υπάρχει, λέει, κανιβαλισμός. Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Λέει, κάθε μέρα γίνεται. Ναι. Κάτι κάνει ο διπλανός σου, ξέρω εγώ, τον βλέπεις από το μπαλκόνι και τον σχολιάζει αρνητικά. Να πάρουμε τρεις πριν το διάλειμμα και να ανοίξουμε τις γραμμές στο 90-90-90-90 και 98-80-90 και τα μηνύματα στο 54-340. 98-80-90 και 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54-340. Το πέναλτι θα το δίνω. Εγώ. Εντάξει. Να ξέρεις. Για να δώσεις και λίγο στη ρεβάν σας πέντε. Στο 3-1 είναι διαφορετικό. Μα είναι πέναλτι. Α, και εγώ πιστεύω ότι η Μπαρτσελόνα πάλι μπορεί. Είναι ιδιαίτερο το κάμπνο. Ναι. Για οποιαδήποτε ομάδα. Καλημέρα, κύριε. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς είστε, κύριε, καλημέρα. Καλησπέρα. Για ΠΑΟΚ δεν είπαμε, ρε γιατρέ. Τι να πούμε για ΠΑΟΚ. Πάει με 3 χαύρε, γιατρέ. Καλά πάει. Έλα, φίλε.
Λοιπόν, ρε Ραπτόπουλε, αυτή την προπαγάνδα που είχες πει πριν, θα τη σταματήσει καμιά φορά δηλαδή, ή θα μας τρελάνεις εμάς τους Αριανούς να πούμε. Κάτσε ρε φίλε, για ποια προπαγάνδα με μιλάς. Μιλάς να πούμε και είπες προηγουμένως ότι τι να κάνουμε τώρα ο ΠΑΟΚ να πούμε είναι και πρέπει να τους έχουμε από κοντά και να τους κάνουμε και να τους ράνουμε. Εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω να έχω κανέναν από κοντά ρε φίλε. Άκουσες κάτι τέτοιο λοιπόν, από μένα. Λοιπόν, άκουσε να δεις πω λίγο ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, μ' άκουσες εμένα να γλύφω καμιά ομάδα. Δεν θέλει να σαλιαρίζω με καμιά ομάδα. Όχι, πραγματικά. Άκουσε με λίγο, ρε. Από κινητό σε παίρνω. Δεν θέλει πολύ, αν λείψεις άλλη μια χρονιά από το ποδόσφαιρο, να καταντήσεις Μαρούση. Συμφωνείς? Ακόμα 5 χρόνια έχεις κόσμο που μπορεί να κρατήσει. Μπορεί ακόμα. Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς? Δεν συμφωνώ, όχι. Εννοείς ότι δηλαδή τον παίρνει τον Άρη να μείνει Β' Εθνική ξανά φέτος? Θα είναι επώδυνο αλλά τον παίρνει, ναι. Θα είναι επώδυνο. Θα είναι επώδυνο αλλά τον παίρνει. Ναι, θα είναι επώδυνο αλλά δεν καταστρέφεται. Τώρα μιλάς τι δημοσιογραφικά, μιλάς αν ο παδός του Άρη, μιλάς αν τι μιλάς, τι διάμαστε. Σου μιλάω με τη γλώσσα της λογικής και σου λέω. Ποια είναι η γλώσσα της λογικής? Δηλαδή αν μείνει ο Άρης, και μου λες και εμένα με παίρνει να μείνω Β' Εθνική. Γιατί τι θα πάθει δηλαδή, αν μείνει άλλη μια χρονιά Β' Εθνική, θα χάσει τον κόσμο του, λες? Τι λες, ρε σειρά το που λέει, πας καλά τώρα, δεν είσαι σοβαρολογή. Κάτσε ρε φίλε, να αντιπαρατεθούμε. Τι θα πάθει αν δεν ανέβει? Βγήκε ο Κούγιας της προάλλως, τον άκουσες online αγόρι. Πολλές φορές βγήκε. Και είπε τι. Ωραία, βγήκε ο Κούγιας και είπε, τον Άρη δεν το θέλουν, λέει. Είμαστε ο Άρης, ο Άνω Μαχαλάς και οι τρεις των Αθηνών που με ένα σφύριγμα μαζεύουμε για πλάκα 20.000. Ωραία. Για ποιο λόγο διαφωνείς? Να μην τον θέλουνε? Κάτσε. Συγγνώμη, διαφωνείς αυτό? Εγώ διαφωνώ, ναι. Για ποιο λόγο να μην τον θέλουν τον Άρη? Ποιος δεν τον θέλει? Περίμενε ρε παρακαλώ. Σε αυτό διαφωνείς, ότι είμαστε στις 5 ομάδες που με ένα σφύριγμα μαζεύουμε 20.000 για πλάκα? Όχι, ο Άρης πλέον όχι, δεν το κάνει αυτό. Όχι, εγώ πιστεύω ότι το κάνει. Όχι. Ναι, αλλά πες μου εσύ ποιος κυνηγάει τον Άρη. Ποιος δεν θέλει τον Άρη? Βγήκε ο Κούγιας και λέει, τον Άρη δεν το θέλουν, λέει, στην ΑΕθνική. Ποιος δεν τον θέλει? Εγώ, λέει, σαν Κούγιας. Γιατί? Σαν Λάρισα. Ναι. Θέλω να ανέβει ο Άρης, γιατί αν θα παίξει Λάρισα, Άρης, Αλκαζάρ. Δεν παίζει το Αλκαζάρ η Λάρισα. Ναι. Άκουμε λίγο τα κομμάτια. Θα πάρω τα εισιτήριά μου. Ναι. Και όταν θα πάω στο Χαριλάο θα ξαναπάρω τα εισιτήριά μου. Το είπα αυτό, ο Κούγιας, ο οποίος δεν φιλοξένησε και έναν παδό, φιλοξένησε ομάδας. Από τα σκύπες, λούπες, μανταλάκια. Ναι. Το λέει αυτό ο Κούγιας που δεν έχει πατήσει άνθρωπο στο LFC Arena φέτος. Λοιπόν, και εγώ ξέρω δουλευόμαστε. Και εγώ ξέρω ότι η Νόβα θέλει τον Άρη στην Αλφα Εθνική για τον αποκωδικοποιητή και τα λοιπά. Γιατί να μην τον θέλουν τον Άρη? Εμπορικότατος είναι, κόσμο έχει, κινεί το χρήμα, γεμίζει μαγαζιά στην πόλη, γεμίζει μαγαζιά στην επαρχία. Για σε ποιο λόγο? Στην επαρχία γεμίζει μαγαζιά. Στην επαρχία. Εσύ στα Τρίκαλα ή στη Λάρισα. Αυτό που λέει. Παρακαλώ. Εσύ ραδιοφωνικός παραγωγός, έχεις την απάντηση? Έχω απάντηση. Γιατί να μην το θέλουν τον Άρη? Όχι, εγώ λέω ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τον Άρη. Με καμιά ομάδα δεν έχει πρόβλημα το σύστημα. Δηλαδή ο Κούγιας είπε χασομάρες. Δεν είπα χασομάρες. Λαϊκίσα απλά. Έκανε λαϊκισμό, μάλλον. Μπορεί αύριο ο Κούγιας να θέλει να πάρει τον Άρη, ο Κούγιας αύριο. Δηλαδή αύριο θα έρθει ο Άρης να πάρει τον. Αύριο ο Κούγιας θα πάρει τον Άρη, αυτό λες? Γιατί να του πεις όχι? Αυτό λες? Γιατί να μην έχει μια πόρτα ανοιχτή και εδώ? Όχι, πες το, ακούγεσαι. Παμέ, γιατί να μην ακούγομαι? Άσχημα θα είναι ο Κούγιας στον Άρη για τον Κούγια, τη δημοσιότητα που θέλει ο Κούγιας. Ποια δημοσιότητα, ρε φίλε, δεν κάνει ο Κούγιας για τον Άρη. Όταν έχει αντίπαλο τους τρεις κάτω και έναν εδώ πέρα ο οποίος χώνει, να πούμε, όσο χώνει όλη η χώρα μαζί, γιατί αυτή τη στιγμή, να μην κρύβομαστε, εγώ αν δεν έβγαινα από τη μάνα μου Αριανός δεν θα γεννιόμουν, ρε. Λοιπόν, καλά μην το είπε, μάλιστα, εντάξει. Μεγάλος Αριανός. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε, όσο και να με λυπεί, ο άλλος ο πάνω χώνει τα, πούμε, τα εκατομμύρια, λες και είναι φραγκοδίφραγκα. Για ποιο λέει? Για το Σαββίδι. Α. Εντάξει. Εμένα δεν με νοιάζει άμα ανέβω του χρόνου και έχω Καρυπίδη,
Αρχοντίδη και δεν ξέρω εγώ ποιον. Εγώ ξέρω ότι θα πάμε σαν λαός περήφανος όπως είμαστε πάντα, θα δώσουμε το παρόν μας και εκεί και εδώ όπως κάναμε πάντα. Τώρα από εκεί και μετά, αν μας ξεφτυλίσουν ποδοσφαιρικά, μας ξεφτυλίσουν. Καλά, β' εθνική του χρόνου εσύ γιατί, δεν θα πας στο γήπεδο. Γιατί έχουν καλύτερη ομάδα. Άκουμε, εσύ του χρόνου β' εθνική δεν θα πας στο γήπεδο. Αν δεν ανέβεις. Όχι ρε παλικάρι. Τι όχι. Όχι ρε παλικάρι, εδώ έμεινα δύο χρονιές στη Γάμα, πλάκα μου κάνεις. Άρα λοιπόν. Τι είναι αυτό. Είναι έμεινα δύο χρονιές. Ο Άρης έμεινε δύο χρονιές στη Γάμα, το φαντάζεσαι τώρα. Δηλαδή τι να λέμε τώρα. Γιατί έχει συμβόλαιο με την επιτυχία ο Άρης και κάθε Άρης. Όχι, δεν έχει καμιά κανένα σχέση. Αυτό ακριβώς. Και τι έγινε, έμεινε στη Γάμα και έμεινε στη Βίτα. Φίλε, να είσαι Άρης και να μην ανέβεις να πούμε τρένο. Απαγορεύεται. Παίζει μόνο στο Άρης, δηλαδή να μην κατέβουνε. Και κανένας από όλων, να μην κατέβαινε καμία ομάδα του, δηλαδή να παίζει μόνο Άρης. Μην λέει τέτοια πράγματα. Άκουσε με λίγο. Λέω, δεν με νοιάζει καμιά Λαμία. Δεν κοιτάω τους άλλους. Δεν κοιτάω το. Δηλαδή, εγώ θα συγκριθώ με τον Κλέτσο. Γιατί όχι. Πλάκα σε κάνει ο Κλέτσος. Γιατί όχι. Φρε, πλάκα σε κάνει ο Κλέτσος. Εξωαγωνιστικά και αγωνιστικά. Εννοεί τη Λαμία, επειδή κατάγεται στη Λίδα, την ευρύτερη περιοχή. Ναι, πλάκα σε κάνει ο Κλέτσος. Σε τρολάρει ο Κλέτσος. Ο Γκλέτσος εμένα με κάνει πλάκα. Ε, ποιος σε κάνει πλάκα. Ρε εσύ, άμα κατεβούμε η μισή Αριανή και κατουρίσουμε τη Λαμία να τους πνίξουμε. Ε, τώρα φτάνει, εντάξει. Διάλυμα. Αυτά που λες. Διάλειμμα. Σωστό αυτό που λες. Όχι, εντάξει, τι θα πνίξουμε, θα κάνουμε διάλυμα. Πόλεμο έχουμε. Εντάξει, ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Και σχετομπέα που λέει άναδρο το Μαρινάκι και κότα. Ωραίο. Ήταν σε δικαστήριο ο Μπέος και δεν πήγε ο Μαρινάκης να καταθέσει. Όφιλε, λέει ο κύριος Μαρινάκης απέναντι μου να έρθει τουλάχιστον και να καταθέσει. Ήμασταν φίλοι. Ήμασταν αυτοκόλλητοι. Το τονίζω, λέει, ξανά όχι για να πει κάτι υπέρ μου, αλλά για να φωτίσει την υπόθεση. Για την προσωπική σχέση που είχα μαζί του δεν πρόκειται ποτέ κανείς να μου πάρει κουβέντα. Τι κάναμε μαζί ή τι λέγαμε όταν πίναμε καφέ. Κάναμε παρέα 10 και 15 ώρες πολλές φορές. Ούτε στη γυναίκα μου δεν πρόκειται να πω τι κάναμε στην προσωπική μας σχέση. Τι κάνατε, ρε, σεξ κάνατε. Αυτά άλλωστε δεν αφορούν κανέναν. Πάντως σας διαβεβαιώνω πως δεν είμαστε παιχνιδιάριδες. Είμαστε άντρες και πολύ σε αυτό το θέμα. Τον κατηγορώ για 1.000.000 πράγματα, αλλά δεν θα βγάλω συμφόρα τα προσωπικά μας. Σχέση είχανε, ρε. Έτσι όπως τα λέει αυτό. Πάμε, ρε Γιάννη, στις γραμμές. Καλημέρα, ρε φίλε. Ρε το τρελό, το μπέο, ρε. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Έλα. Πάμε. Λοιπόν, όσο για το σεξ. Και το σεξ, ρε παιδί μου, έλεγες. Είναι απαράδεκτο να το ποινικοποιεί οποιαδήποτε θρησκεία. Είναι φασιστικό. Για ποιο λόγο το κάνουν, ξέρεις. Τι με νοιάζει εμένα, ρε. Ναι, για ποιο λόγο όμως. Ξέρω εγώ. Για την έκρηξη πληθυσμού, δεν ξέρω. Όχι, ρε, για να μην ανοίγουν τα μυαλά των ανθρώπων. Ρε. Να μην ανοίγουν. Βέβαια, το σεξ το πρώτο πράγμα που κάνει ανοίγει το μυαλό, να πούμε. Καθαρίζει. Ναι. Θέλει πολύ μυαλό. Και αυτοί που απαγορεύουν το σεξ. Κάνουν περισσότερο σεξ και ομοφιλοφιλικό. Να έχει υπόψη. Για να είναι κοροϊδά ο κόσμο. Ελεάζει εκεί να πούμε. Πέρσου έτσι να πούμε. Να... Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στη Λαμία. Πάμε στη Λαμία. Πάμε στη Λαμία. Λοιπόν, άντε εγώ σε λέω ότι η Λαμία δεν κάνει δηλαδή ύποπτα. Άντε εγώ σε λέω ο παίχτη δεν είναι ύποπτο. Έτσι, γιατρέ. Ναι, συνεχίζει. Θα το πάω λίγο παραπέρα. Ο άλλο γιατί δίνει επανάληψη, ρε γιατρέ. Ο διαιτητής. Ναι.
Έδωσε επανάληψη. Το ερμήνε στον κανονισμό όπω θέλω. Να, ότι μπήκαν στην περιοχή. Να πω μια κουβέντα. Ακούγεται ότι η Λαμία την πατρονάρει ΑΕΚ. Βρε, όποιος θέλει. Όχι, όποιος θέλει. Τη Λαμία την πατρονάρει ΑΕΚ. Άρα, την Καλαμαριά τα έχει καλά, τα έχει καλά με την ΑΕΚ. Μήπως κάνει το λαγό πάλι ο Σαββίδης, όπως τα κανάλια του Μελισανίδη. Κάνει το λαγό στο Μελισανίδη. Όχι. Θα πάρει, δεν παίρνουν παοξίδες, τι γίνεται. Κοιμώνται. Λοιπόν, πάμε αλλού, πάμε αλλού. Οι βαθμοί που έχουν οι δύο πρώτες ομάδες, οι βαθμοί οι γιατρές, δεν έχουν τόσο τεράστια διαφορά για να έχει 65-62 Απόλλων και Λαμία. Ούτε στην Αλφαθνική δεν έχει Ολυμπιακός που έχει τεράστια διαφορά. Εντάξει, αυτό που έχει κάνει ο Απόλλωνας είναι εξαιρετικά πιθανό. Τα νούμερα δεν βγαίνουν, κάτω κάτω μαθηματικά. Σε ένα τόσο ερευνημένο πρωτάθλημα να έχει ρε, κάνει παιδιά, 25 αγωνιστικές, 20 νίκες καλή, και 5 σοπαλίες. Έχουν ομάδα β' εθνικής παίκτες για πρωταθλητισμό. Και έχουν διαιτησία καλή, δημόσιες σχέσεις καλές και το Μυροβορίδη. Είναι δυνατόν να μην ανέβουν. Ρε Κώστα, δεν στο λέω εγώ γιατί θέλω να ανέβει ο Άρης. Εγώ σου λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο άλλος δεν δίνει τυχαία επανάληψη. Άλλο, ένα πέναλτι μπορεί να μην το είδε ή να το δει, λάθος. Επανάληψη πώς δίνεις και δεν μιλάει κανείς. Τι επανάληψη. Εμένα ρωτάς, ρε φίλε. Τι επανάληψη. Δεν ρωτάω εσένα γιατί με έπεισε να πω. Εγώ λέω εν όψη ΕΠΟ πάμε οι ομάδες να πάρουμε συμμάχους. Ωραία. Συμμάχους. Βλέπω λοιπόν η Λαμία πατρονάρεται, ακούω από την ΑΕΚ. Λοιπόν, όχι λοιπόν, η Καλαμαριά ήταν μόνη της. Και δύο μήνες, εκεί που την κυνηγούσαν όλοι, βρήκε μια στέγη κάπου να κρυφτεί, να πάρει ένα, όχι να πάρει σφύριγμα. Βρε, ας ανέβει, εντάξει, ας ανέβει η Λαμία, θα βγει το Champions League να μου, εντάξει. Γιατί ρε φιλά, άμα ανέβαινε ο Άρης, πού θα πήγαινε, στο Champions League. Και το ίδιο πράγμα, εντάξει, το καταλάβω, το ξέρουμε. Λοιπόν. Ναι, να σου πω τώρα το εξής. Ας ανέβει η Λαμία. Ο άλλος έχει καφετέρια, ρε, αυτός ο παίχτης, λέει, στο Αίγιο. Και. Θέλω να πω ότι έχει δουλειά, γιατί ο γιατρός το λυπόταν. Το έχει καφετέρια δεν σημαίνει τίποτα, εντάξει. Σε πώς το λέει το μαγαζί του γιατρέ. Πώς το λέει. Ο Χερούκλας. Εντάξει, αφήστε το παιδί ήσυχο. Αφήστε, ειλικρινά, αφήστε τον αθλητή ήσυχο. Εσείς που σχολιάζετε κατά κύριο λόγο αθλητές, δεν το λέω, δεν ξέρω πώς είναι η εικόνα σου. Επειδή δεν έχετε πει ποτέ, αφήστε τον αθλητή ήσυχο. Ναι, και να σου πω και κάτι άλλο, γιατρέ. Ακούω. Η Τσέλσι, γιατί δεν τα ξέρεις, στα μέσα του 80 έπαιξε 2-3 χρονάκια, ξέρεις, β' εθνική. Και τερμάτισε και 12η. Ωραία. Πολλοί δεν τα ξέρουν. Η Τσέλσι, λέω, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει ομάδα στην Αγγλία καμία που να μην έχει παίξει έστω μια φορά στην συνέντευξη στην κατώτερη κατηγορία. Ακόμα και η United, ακόμα και η Liverpool έχουν παίξει στην κατώτερη κατηγορία. Δεν υπάρχει καμία που να μην έχει υποβιβαστεί. Ναι. Μιλάμε όμως για ένα πρωτάθλημα το οποίο παίζεται από το 1889. Δεν θυμάμαι πότε έχει ιστορία το αγγλικό πρωτάθλημα. Πάνω από 130 χρόνια. Ναι. Πες το τίποτα τώρα από το πλουμάθε του για τα σεξ και τα έτσι να πούμε. Γιατί μου φαίνεται δεν τα ξέρω πολύ καλά. Θα ανήλυσε του γιατρού. Για τον οργανισμό εννοώ. Εντάξει. Είμαστε υπέρ του καλού και ποιοτικού σεξ και με ασφάλεια. Καλά, αυτό εννοείται. Θα πα στην κόλαση, βρε. Θα βράζει η ψυχή σου στο Βελζεβούλ. Καλά, εντάξει. Εκατομμύρια χρόνια. Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Βέβαια. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Το γιατρό θα ήθελα λίγο. Εδώ είναι ο ακούω. Γιατρό. Εδώ. Γιατρέ. Ειδικό σεξ σας έκανε ο Καλαϊδίδης όλους αυτούς που το κυνηγήσατε. Κοίταξε, εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Μου συγχαρητήρια στην ομάδα του Απόλλωνα. Δεν έχω κάτι με την ομάδα του Απόλλωνα προσωπικά ή γενικότερα με τον οργανισμό. Είσαι μεγαλύτερο γατάκι από τη δόξα. Πιο μεγάλο γατάκι είσαι από τη δόξα. Τον κυνηγάς, ένα που τον κυνηγάς, όταν αξίζει θα τον παραδεχτείς στο τέλος. Εγώ παραδέχομαι το παιδί που είναι βοηθός του. Το συμπαθώ πάρα πολύ. Ποδοσφαιρικά δεν μπορώ να παραδεχώ τον Καλαϊτζίδη. Έκανε ομαδικό σεξ. Πώς κατάφερε ο Καλαϊτζίδη να έχει τέτοιες αντιπάθειες. Και τον ευρωβουλευτή. Κοίταξε, μακάρι, ακού, καλέ μου φίλε, μακάρι του χρόνου ο Απόλλωνας να δημιουργήσει ένα καλό ποδοσφαιρικό στέκι, γιατί πάνω απ' όλα είναι μια πολύ όμορφη γειτονιά η Καλαμαριά. Δηλαδή μπορεί να συνδυάσει πάρα πολλά. Είναι μια πολύ όμορφη γειτονιά Καλαμαριά με τα μαγαζιά της, εκεί στη Σοφούλη, στον πεζόδρομο. Να μπορείς να συνδυάζεις, παιδί μου, διάφορες αστιότητες, να δεις και ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι στην Β' Εθνική.
Θα πεις και για τον Καλατζίδη, γιατί τα κακάλα τον κουμπάς στο χώμα. Το απέδειξε. Να πω κάτι. Πάντως είναι άσχημο μια ομάδα να μπαίνει πίσω από ένα. Από ένα δηλαδή προσωπολατρία για τον Καλατζίδη. Δεν θα γίνω ποτέ προσωπολάτρης. Ο Απόλλωνας είναι Απόλλωνας. Εντάξει. Προσωπολάτρης δεν θα γίνει, αλλά με τον παραδείγμα. Του χρόνου. Βασικά για μένα στην ουσία αυτό που είναι. Αυτό ο οποίο έχει στήσει την ομάδα. Κοίταξε, ο Καλατζίδης έμαθε και έπαθε από τον Άρη πριν δύο χρόνια. Καλά, εντάξει. Κατάλαβε πώς είναι αυτή η γάμα εθνική των τεσσάρων ομίλων, που είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο στις περισσότερες ομάδες, και στην ουσία με τα μισά λεφτά από τη δόξα κατάφερε να κάνει πιο ανταγωνιστική ομάδα έχοντας μια καλή ενδεκάδα. Δεν χρειαστά βάθος στο ρόστερ. Κάτι σαν και εσένα που λέγατε προγνωστικά ποδοσφαιρικά. Κοίταξε, γλυκέ μου άνθρωπε, αν μπορούσε ένας άνθρωπος να εκτιμήσει και να προβλέψει το μέλλον στο ποδόσφαιρο, θα ήμασταν όλοι ζάμπλητοι από το στοίχημα. Εντάξει, αυτά. Το ότι ποδοσφαιρικά εκτεθήκαμε, εγώ δέχομαι. Ότι εγώ δέχομαι. Δέχομαι ότι ο Απόλλωνας μας εξέθεσε ποδοσφαιρικά. Πολλούς. Το δέχομαι. Όλοι κάνουν σφάλματα στη ζωή. Το θέμα είναι να τα παραδέχεσαι. Ο Φουκαράς, ο Μπύρος, ο Φουκαράς. Φουκαράς δεν είναι κανένας άνθρωπος. Ναι, ποδοσφαιρικά. Σαν επιχειρηματία δεν πετύχει μόνο. Εγώ πάντως έχω την αίσθηση ότι θα είναι και η δόξα του χρόνου στο πρωτάθλημα της Football League. Την ανεβάσουν έτσι. Όπως ανεβάσανε και την ομάδα σου. Συμφωνώ, έτσι την ανεβάσανε. Μόνο έτσι ανεβάσανε. Όσοι επιλαχούσαν να την ανεβάσουν. Ο γιατρός εκτός αέρα. Πάντως μου έλεγε ότι δεν είναι Μπαρτσελόνα ο Ηρακλής. Αυτό δεν μου έλεγε γιατρός. Τι να πω, είναι Μπαρτσελόνα. Ναι, αφισβητεί δηλαδή. Αφισβητώ. Εντάξει. Σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία βρήκε και έκανε. Το μάτς με τον Λεβαδιακό ήταν στα ίσα. Ήταν δύο ομάδες με τους ίδιους στόχους. Ναι. Τώρα βρήκες δύο ομάδες όπως είναι η Κασιόπη και τα Γιάννενα. Σε διαδικασία αποσύνθεσης το εκμεταλλεύτηκες. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει και με τον Πανετολικό. Εύχομαι να γλιτώσει και ο Ρακλής, δεν ανέβει και ο Άρης. Όχι, του χρόνου θέλω από όλο να Καλαμαριά, Άρη στη Β' Εθνική να διεκδικούν την άνοδο. Θέλω το, αφού λοιπόν είσαι τόσο φιλοκαλατζηδικό. Του χρόνου είναι ευκαιρία με ένα εισιτήριο ανόδου να διεκδικούν αυτές οι δύο ομάδες στην άνοδο. Εγώ δεν χωνεύω τον Δωμάζο. Δεν χωνεύω τον Δωμάζο. Αλλά ποδοσφαιρικά ήταν ευθεία. Ναι, ήταν αντιπαθητικό ο Δωμάζο. Σαν σενάριο, φαντάζομαι ο Κώστας θα θέλει πάρα πολύ του χρόνου να είναι μια τελευταία αγωνιστική Απόλλων Άρης και να κρίνεται η άνοδο. Μεταξύ των δύο ομάδων. Να δω τι θα γίνει. Ζούμε για τέτοια παιχνίδια. Ζούμε. Ζούμε να φεύγουν όλοι και να γλιτώσει ο Ηρακλής. Να σου πω κάτι. Ο Ηρακλής το χορτάρι λογικά την έχει καπουλάρει. Γάγκρενα για την πόλη να πάω, να το ξέρει. Δεν το υιοθετώ αυτό. Δεν υπάρχει καμία ομάδα να είναι γάγκρενα. Γάγκρενα. Αύριο πάω πάει να κλέψει το μάτς. Γιατί θέλει, γιατί θέλει. Πάει με σεβασμό απέναντι στους χώρους τον Παναθηναϊκό. Να πω κάτι. Σέβεται αυτό το γεγονός ότι. Και πάει δόξα... αύριο να κλέψει το μάτσο ΠΑΟΚ. Αντικειμενικά τώρα, εδώ ξέρετε μια ομάδα συμφερόντων ΠΑΟΚ και ο Απόλλωνας μια ομάδα συμφερόντων ΝΑΕΚ. Αυτό σας πείραξε ότι στήριξε ο ΠΑΟΚ τη δόξα περισσότερο. Και βέβαια. Να σου πω κάτι, Κωστάκη. Μόλις φάει καμία τριάρα ο ΠΑΟΚ, σε βλέπω ευτυχισμένο. Έχει να του κάνει, να του τρελάνει όλου. Καλά, αύριο είμαστε όλοι με τον ΠΑΟΚ γιατί θέλουμε το κακό του Παναθηναϊκού, αλλά άστο. Καλά. Όλοι με τον ΠΑΟΚ σε αυτήν την Ηρακλήδη, ξέρω. Τώρα ο Παναθηναϊκός να έχει δυνατότητα να πάρει τίτλο, να πάρει ψυχολογία. Με τίποτα. Από εκεί. Να γλιτώσει το κεφάλι μας, να ηρεμήσει. Είναι αντιπαναθηναϊκός ο γιατρός. Το ξέρω, ρε. Και είναι με τον ΠΑΟΚ αύριο. Λοιπόν, ελπίζω του χρόνου να κάνετε μια αντίστοιχα ανταγωνιστική ομάδα και να δίνετε δυνατότητα στον κόσμο να έρχεται να παρακολουθεί όμορφα παιχνίδια. Να έρθει στο γηπεδάκι και να σε χαιρνάμε και καφεδάκι. Ρε τσιπουράκι, τι καφεδάκι, για καφέ ό,τι είμαστε. Γουστάρεις. Μεσημεριανά, για καφέ όποτε, είμαστε. Όποτε γουστάρεις. Είναι τυχερός ο γιατρός που μπορεί και πίνει. Με τον Εράτζη Κωστάκη. Ναι. Θα τον φέρεις στο γιατρό, θα πάμε για ούζο. Όποτε γουστάρεις. Πάρε θα πιείτε ούζο, εγώ θα πιω... Έχω, πώς το λένε ρε παιδί μου. Αυτό έλεγαμε με τον γιατρό τώρα. Τι κολόφαρτο. Κακό μεταβολισμό. Νέχταρ, από τον Όλυμπο να σε παραγγείλω. Να σε καλά, ρε, για χαρά, φιλιά, να σε καλά. Τι σημαίνει κακό μεταβολισμό, γυμνάζεσαι σαν το βόδι και άμα φας λίγο παραπάνω. Εντάξει, είναι. Έχω κακό μεταβολισμό. Τι να κάνουμε. Με τέτοια προπόνηση πρέπει να είμαι πιο λίγα κιλά, δεν είναι. Το μεταβολικό στρες δεν σε ευνοεί. Τι σημαίνει μεταβολικό στρες. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός σου προσπαθεί να εξοικονομήσει ενέργεια. Ναι.
Με τι τρόπο δηλαδή προσπαθεί. Δηλαδή, ακόμα και την απειροελάχιστη προσφορά διατροφής, τροφή μου, την μετατρέπει σε λίπος. Ναι. Αυτό είναι αυξημένο μεταβολικό στρες. Το στρες γενικότερα είναι κάτι το οποίο περιγράφει καταστάσεις στην οποία αμήνει το οργανισμό σου. Μάλιστα. Κάτσε ο φίλος. Είναι μια μορφή άμυνας και αυτή. Προσπαθεί να αποθηκεύσει λίπος, ενέργεια για μελλοντική ασυντία. Ναι, ναι. Τι ακούς τώρα. Έλα ρε φίλε, καλώς ήρθα. Τι ακούει τώρα. Έλα. Στον αέρα είσαι. Στον αέρα είσαι. Εσύ που γκρινιάζεις. Έλα. Ναι. Πριν που. Ναι. Πριν πήρε φιλαράκι, χθες πήραμε κάποια καλαμαριά ο Μπέρτο. Στέφανε, άμα ακούς, εγώ πήρα στο κύριο Καβαλίδη, στο γέλο. Στο γέλο? Χθες πήραμε καφέ μαζί με το καλαμαριά τώρα που πήρε ο. Πριν που σε μπήρθε. Δεν κατάλαβα. Πάρε Στέφανε στο γέλο. Πήραμε από το πρωί, με πήρανε 3 αριάνια από το πρωί, μέχρι τώρα 11. Στο γέλο πήγες. Στο γέλο, είναι μαγνητοσκοπημένη, βγαίνει ένα παλικάρι στον αέρα, λέει, είναι μαγνητοσκοπημένη η εκπομπή. Τι είπε. Να ακούει ο Στέφανος τώρα, μιλούσα από την Καλαμαριά τώρα που πήρε. Ποιος Στέφανος. Ο πρώτος, πριν την Καλαμαριά. Ναι, για πες. Φιλίστε! Που σε έλεγε, ναι, χθες καφέ πίνα μαζί. Καφέ πίνατε μόνο. Ναι, πίναμε και. Το κόψαμε. Αρχίε κανένα άλλο. Α, αφήσατε, παραχωρήσατε για τους επόμενους. Τώρα αυτό είναι το θέμα. Ναι. Στέφανε, δοκίμασε λίγο να πάρεις το γέλο. Όλοι, δηλαδή, δεν θα όντως λένε και δεν θα εσκάσουν ποτέ. Ναι. Αν είναι δυνατό. Ναι. Δοκίμασε να πάρεις, Στέφανε Μπέρτ, την Καλαμαριά, την Κρίνικη. Σ' ακούει πήρα τώρα, σ' ακούει, πες τον, πες τον, έλα. Ναι, αφού πήρε, γι' αυτό πήρα. Αμώ το μου πάνω που είπανε μια μέρα. Μην ευριάζεις, φίλε, μη, καφέ πίνεις, τι, μη. Παίρνουμε, στο Στέφανο, ακούει. Δύο χρόνια κάνα στη Β' Εθνική, στη Γ' Εθνική. Στέφανε, δοκίμασε να πάρεις. Με πήραν από το πρωί, παιδιά. Ναι. Παίρνουν, ευχηθούν το γέλο, στο γέλο. Εμένα, εγώ που το πήρα, μια μου βγήκε, μου λέει, φλαράκι, η εκπομπή είναι μαγνητοσκοπημένη. Εσύ πήρε σε μαγνητοσκοπημένη εκπομπή να μιλήσει. Ναι. Τελικά όχι, βγήκε στον αέρα, στο γέλο. Να ευχηθώ το κύριο Γαβριλίδη, τα παιδιά εκεί. Ναι. Άρισουμε κι εγώ. Δεν το κατάλαβα εγώ. 2 χρόνια στη Β' Εθνική, σε κατέφτυγε. Ναι. Δοκίμασε. Ναι, το Στέφαν. Πρέπει να ακούει. Λογικά. Δοκίμασε λίγο να δούμε τι γίνεται. Ο άλλος με πήρε, με λέει. Τι είπε. Χτυπάει, λέει. Ναι. Αλλά με μουσική, λέει, με βάζουν και δεν βγαίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω ότι εσύ με τον Στέφανο είστε οι μοναδικοί που μπορείτε να πάρετε σε μαγνητοσκοπημένη εκπομπή και να βγάλετε γραμμή. Έτσι ήταν εμένα. Εγώ τώρα ξαναδοκίμασα. Α, πάλι. Ναι. Γνωρίζοντας ότι είναι μαγνητοσκοπημένη εκπομπή, πήρες τηλέφωνο να πάρεις. Είναι αριανός, εντάξει. Πιστοποιείται την παγκή του αυτοκίνητο. Γιατί DNA παοξίδικο σιγά σιγά. Άλλη μια χρονιά στην Β' Εθνική. Ναι. Κύριε Γαβριλίδη. Ο Γαβριλίδης. Μόλις, ναι, μόλις σε βάζουμε. Ναι, ναι. Παίρνουμε. Αριανή. Ναι. Λοιπόν, έτσι. Εγώ είμαι ο Γαβριλίδης τώρα. Σε λίγο θα γίνω και δικηγόρος. Ρε παιδάκι μου, θα το πω εγώ στον Τρούλικ να κάνουμε την εκπομπή κανονικά. Εγώ, εντάξει, θα το ρυθμίσω, εντάξει. Τώρα που ξαναπήρα, ναι. Λέω για να δω τι γίνεται. Πάλι, ναι. Ο ένας μου λέει μουσική, εμένα προσωπικά πιο νωρίς απόγευμα μου λέει η εκπομπή είναι μαγνητοσκοπημένη. Ναι. Okay. Τώρα ξαναπαίρνω, είναι το παλικάρι έτσι που... Ένα παλικάρι. Την εφημερίδα. Ναι. Την εφημερίδα που έβγαλε. Εντάξει. Και τι είπανε. Το όνομα του με διαφέρει. Τι σου είπε, βγήκε αυτός να σε μιλήσει. Γκράφ κατευθείαν, με γύρωσε, με κλείσανε. Πάλι, ναι. Πάρε, δοκίμασε ρε Στέφανη εκεί, από την Καλαμαριά, Μπέρτο, και αύριο θα λέμε και από κοντά. Έγινε, λήψη, είμαι ο Πέτρος ο Γαβριλίδης και θα το πω. Έγινε, κλείσε.
Εντάξει. Πήρε αυτό τον Πέτρο τον Γαβριλίδη και συνονοήθηκε τώρα. Μαζί με τον Στέφανο. Κατάλαβε. Ωραίος. Το ρύθμισα, ρε. Ρε εσύ, να ξέρεις κάτι. Εγώ τα ρυθμίζω όλα. Είμαι σε τρομερή κατάσταση. Είσαι ρυθμιστής. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Σαν τον αγροτικό. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Συνεννοήθηκα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. 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 Έλα. Έλα, Κωστή. Τι κάνουμε, ο Βασίλης. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου. Για να ρωτήσω λίγο, ρε. Για τρενά, σε ρωτήσω κάτι. Εδώ είναι. Παρακαλώ. Έχεις εσύ λοιπόν ένα ιατρείο και έχεις μία υπάλληλο μέσα που εργάζεται, μία γραμματέα. Πώς ναι, αντιδίνει. Συμβαίνει να συμβάν την πρώτη φορά. Τυχαίνει, ελέγξε εσύ το βράδυ του ταμείου, πας να πάρεις το ταμείο σου και υποψιάζεσαι και λείπουν κάποια χρήματα μέσα και λες, το έκανε αυτή, δεν το έκανε, ξέρω εγώ. Πάει στην ευχή να δούμε τι γίνεται. Συμβαίνει και δεύτερη φορά αυτό. Δεύτερη. Πας να ελέγξεις πάλι το ταμείο. Και δεύτερη φορά λες τι γίνεται, τι στην ευχή. Και τη στέλνει στην κοπελίτσα στο Ταμείο Ανεργίας. Ποιος στέει για αυτό το πράγμα δηλαδή. Και η κοπέλα είναι νέα, έχει ακόμα να εργαστεί. Θα φταίσαι εσύ που την έδιωξες, όταν έχεις βάσιμες υποψίες ότι σου έχει κλέψει το ταμείο, ή η κοπέλα που έκλεψε το ταμείο. Και αυτό που κολλάει το. Εντάξει, εννοώ για τον παίκτη Παναγιαλίου. Παραλληλισμός είναι τον παίκτη Παναγιαλίου, αλλά είναι άστοχος ο παραλληλισμός. Δεν είναι ο ίδιος. Γιατί δεν είναι ο ίδιος. Γιατί εδώ μιλάμε δηλαδή, για ένα άτομο δηλαδή, στο οποίο το λάθος είναι. Εσύ πιστεύεις αυτή τη στιγμή δηλαδή, ότι γίνανε αθέλητα αυτά τα δύο χέρια. Αθέλητα. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του ποδοσφαιριστή. Και μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο. Εσύ που βλέπεις και Β' και Γ' εθνική, έχεις δει 200 παιχνίδια μέχρι τώρα. Θες να με τρελάνεις βραδιάτικα τώρα. Ρε εσύ, Βασίλη. Έχεις δει του κόσμου τα παιχνίδια. Τρέχεις στα γήπεδα, τρέχεις στα χωράφια, τρέχεις από εδώ και από εκεί. Καλά, μου λες δηλαδή ναι. Ότι ένας ποδοσφαιριστής που δύο φορές στην πλάτη της ιστορίας μιας ομάδας σηκώνει το χέρι του και παίζει βόλι, να σηκωθεί να πάει να αλλάξει άθλημα. Που τον διώχνε το καημένο το παιδί μας, έπιασε το χριστιανικό Πασχαλιάτικα. Το παιδί που σήκωσε το χέρι δύο φορές. Να πάει να αλλάξει άθλημα. Ξέρω τι είναι ο Βασίλης. Εντάξει. Να τον θέλει ο Σαββίδης να τον πάει που κάνει πρωταθλητισμό να πούμε στο βόλι, να κάνει ωραία μπλοκ. Σε παρακαλώ τώρα, μην ακούμε τρελά πράγματα βραδιάτικα. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του παίχτη. Το τι σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να είναι ποδοσφαιρικά αφελής. Τώρα εντάξει, θες να τα πεις έτσι. Σ' αρέσει η ίντρικα, γι' αυτό τα λες. Δεν τα λέω. Δεν μπορεί να. Δηλαδή... Είσαι αφελής να μην καταλάβεις τι έκανε σε δύο παιχνίδια αυτός ο ποδοσφαιριστής. Όταν μάλλον ασχολείσαι και με αυτές τις κατηγορίες και σ' αρέσουν. Μην μας τα λέει εάν πραγματικά θέλετε να υπάρχει διαφάνεια και την ομιλία του ποδοσφαιριστή, ας ανοίξουν τραπεζική του λογαριασμού να δούμε αν υπάρχουν ύποπτες κινήσεις στο λογαριασμό του. Τι να πω παραπάνω. Ναι. Αυτό σημαίνει. Ναι, δηλαδή, όταν γίνονται τέτοια πράγματα, εσύ πιστεύεις πάει μια καλή πρωία ο ένας πρόεδρος, ξέρω εγώ, και τον κάνει μια μεταφορά στον προσωπικό του λογαριασμό. Έτσι γίνονται δουλειές, δηλαδή. Ή ανοίξουν, ξέρω εγώ, σε οικεία πρόσωπα. Το κάνουν και σε μένα, α το κάνουν και στο παιδί. Εντάξει, γιατί ένα άθλημα στο οποίο υπάρχει ένας δυνατότητα. Ένα πρόεδρο και ένα προπονητή για να προχωρήσουν σε αυτή την ενέργεια και να του κόψουν το ποδόσφαιρο, δεν είναι και τόσο βλάκε. Πάντω ο Πανεγιάλη είναι μια διάφορη ομάδα. Δηλαδή και τον κύριο Ρέλα που άκουσα σήμερα. Μπορεί να το κάνανε, περίμενε. Μπορεί να το κάνανε επειδή δεν φάγανε αυτοί ψωμάκι και έβαγε ο ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρει τι έγινε. Εγώ δεν λέω ότι είναι αυτοί άγιοι ή όλοι είναι άγιοι και βγήκαν μπροστά να κάνουν χριστομάθεια τώρα αυτοί οι μέρες που είναι. Πάντω δεν είναι αυτό το πρόβλημα του Άρη. Επειδή δεν σε λέει τώρα γιατί έφαγε αυτό και εμεί δεν φάγαμε, α πούμε. Δεν το ξέρω γιατί το κάνανε, γιατί παίζει και αυτό. Σε λέει τι μόνο πάντως παίζουμε την ομάδα. Η ομάδα που αντιμετωπίζει ο Άρης η επόμενη είναι συγκεκριμένη. Ωραία, και τι να κάνουμε δηλαδή. Να ξαναπαίξει, να ξανακάνει χέρι που δεν. Τι να λέμε. Μπορεί να πει στα χέρια, ξέρω εγώ. Γιατί να μην δεν παίξει τώρα. Τώρα αύριο που θα φάει τρία γκολα αγροτικό σου στέρα σου φυλακή. Δεν παίξει το χέρι αυτό σου παίξει. Λοιπόν, ηρέμησε. Με πολλές χρήσεις. Βασίλη μου, ηρέμησε. Προετοιμάζει για τη σεζόν η οποία είναι δύσκολη. Έλα αύριο παρεούλα στον Εύωσμο και να περάσουμε καλά. Θα δούμε ποια θα είναι η σεζόν, θα δούμε πού θα είμαστε στην νέα σεζόν. Εντάξει, αυτό θα εννοώ για σένα προσωπικά. Τώρα ανοίγει η τουριστική περίοδο. Ηρέμησε. Αυτή εντάξει. Ακοιτάξτε τον εαυτό σου. Και στο σημείο να μην έχουμε θέμα. Με αυτά τα προβλήματα να μην αυτό είναι το βασικότερο, ρε Βασίλη. Τώρα, α τον Άρη. Να είσαι προσωπικά καλά. Το Άρης είναι κάτι το οποίο. Το ξενοδοχείο σου πότε θα ανοίγει στη Θάσο, ρε. Τώρα για το Πάσχα ανοίγουμε, ρε. Ναι, έχει γκρουπ Βουλγάρων, τι έχει εκεί.
Έρχονται κάποια από Ρουμανία, κάποια αυτά. Κάτι φέτο υπάρχει. Δηλαδή έχει ανατολικό μπλοκ αρκετό. Υπάρχει μια συγκυρία φέτο που συμπίπτει. Έχει πολύ ανατολικό μπλοκ. Καλά, δεν έχει. Βασίλη, να ρωτήσω κάτι. Επειδή από Ουκρανία και από Βουλγαρία και από αυτά έχετε πολύ πράγμα. Επειδή πήγα προσφέρω στην Κρήτη. Δεν καταλαβαίνουν και τίποτα. Έχει Απρίλιο να είναι τέτοιο. Αν μέσα. Μπράβο στην πισίνα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Εγώ την άλλη φορά καθόμουν να πούμε στον μπαράκι με το πουλόβερ και άλλοι κάνανε μπάνιο στην πισίνα μου. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, καθολικού θα έχει γιατί συμπίπτει το πα στον καθολικό. Δηλαδή από τέτοιε χώρε όπω είναι η Γερμανία, η Ιταλία, τέτοιου είδου τουρίστε έχετε στη Θάσο. Γιατί στα Χανιά έχουν φουλάρει τα ξενοδοχεία ήδη. Βαλκάνια. Βαλκάνια, δηλαδή Βαλκάνια. Τουρισμό από τέτοιε χώρε ευρωπαϊκέ, βορειοευρωπαϊκέ και κεντροευρωπαϊκέ δεν έχουμε. Στη Θάσο όχι ιδιαίτερα. Δηλαδή ναι. Το νησί δεν ευνοεί. Ευνοεί κυρίω κόσμο που έρχεται ο δικό με τα δικά του αυτοκίνητα. Το γεγονό ότι πολύ κοντά. Το γεγονός ότι πολύ κοντά στην Κεραμωτή υπάρχει ένα αεροδρόμιο το οποίο έχει και πολύ φτηνούς δασμούς και μπορεί να έχει φτηνές πτήσεις από Γερμανία. Δεν θα πρέπει λίγο να το δουλέψετε. Έχει τσάρτερ. Ξέρω ότι έχει τσάρτερ στο Μέγας Αλέξανδρος, αλίμονο. Τα παρακολουθώ αλλά αυτά. Δεν είναι ο πιο ελκυστικός προορισμός. Αυτό είναι θέμα το γραφείο να τον προωθήσουμε. Δηλαδή το νησί σαν νησί. Είναι όμορφο. Κάποια τουριστικά γραφεία. Πρέπει τα γραφεία να κινηθούν και προς αυτή την κατεύθυνση. Εννοείται ότι και εμείς, σαν ξενοδόχοι και σαν επιχειρηματίες, θέλουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό επίπεδο από κόσμο. Να σε κάνω μια ερώτηση. Είναι και το top, Βασίλη, σκέφτηκες ποτέ να πάρεις τον Άρη? Κάτσε ρε, καλά ρε, μια μοναδίτσα έχουμε εκεί πέρα. Τι τον Άρη να πάρουμε, κάτσε καλά να πούμε. Και ο άλλος παλέτες είχε, μπορεί εντάξει. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ τώρα, άμα βγεις μπροστά και είναι να διαλέξουν εσένα ή τον Παπαθανασάκη, εσύ ποιον λες να διαλέγανε να κλείσει για μεγάλο μέτοχο? Τον κύριο Χατζηνάκο. Οποιοδήποτε έναν που θα ήταν στη θέση μου. Οπουδήποτε. Παίρνουμε καμιά ομάδα να τη φτιάξουμε. Να στείλουμε κάνα μάτσο εκεί στη Μολδαβία να πάρουμε κάνα φράγκο. Τι λες ρε τρελέ. Τι άλλοι ξύπνινε περισσότερο. Ποια ομάδα θα σου ταιριάζει να είσαι διοκτήτης της? Εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Λοιπόν. Football League σίγουρα. Football League ομάδα. Ποια θα... Να είναι στη μέση της βαθμολογίας. Ναι. Να παίρνω τον Αγροτικό Αστέρα. Αγροτικό θες. Μία είναι αυτή. Πανσεραϊκό. Μπα, κρύα. Η Σερέη κρύα. Αν ανέβαινε η Δόξα Δράμας. Όχι. Καλαμαριά. Απόλλωνα. Όχι. Σου πω εγώ τι ομάδα. Εγινιακό. Μια ομάδα. Μπράβο. Προπονητή τι θα έχεις, Περικλή. Περικλή Αμανατίδη. Τώρα έλεγα Περικλή. Το φτιάξες. Τα έπαιρνα. Φίλε, να μην έχει κόσμο. Οργανωμένος να με ζητάνε λεφτά. Δημοσιογράφους να μου ζητάνε πληροφορίες. Ερασιτέχνη να μου ζητάνε τα βατζιλίκια. Εγινιακός. Πολύ καλός. Να παίζω, ξέρω εγώ, άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Εγινιακός. Ξέρω εγώ. Εγώ τι θα έκανα, σου λέω. Να έπαιρνα, ξέρω εγώ, τον ΑΟ Καρδίας, ας πούμε. Γάμα Εθνική, να τον ανέβαζα. Να πει, να έπαιρνα. Εγώ τώρα τι είδα. Είμαι και το Μακεδονικό θα έπαιρνα, το Ανδρώνη. Θα τον ανέβαζα Β' Εθνική. Κωστή. Ναι. Και μετά. Θες και το δικό σου τεχνικό εκεί στο διαφημιστικό ναι. Να κάνει μια αλλαγή. Τι? Στο τηλέφωνο, όχι να αλλάξει το όμικρον. Και το τι, ας το κάνει και με γιώτα και εκείνο, θα κάνει πιο καλή εντύπωση να πούμε. Στο είπανε. Πώς μου το είπαν. Αυτό σημαίνει ότι ξέρουν για το ξενοδοχείο σου, ρε βλάκα. Επίτηδες το έκανε. Ωραία. 1100. Έστω να κάνει και το ήταν να το κάνει γιώτα. Θα χτυπάει πιο καλά. Ακόμα καλύτερα. Κλείσε επόμενη γραμμή. Λοιπόν, άντε, καλό βράδυ. Γεια χαρά. Α, πρέπει να πάρω το χάπι της Μίνη. Την για το σκουλίκι της καρδιάς. Κάτι άλλο είναι τώρα. Κάτι άλλο βγαίνει τώρα. Ένα άλλο. Ξέρω, αλλά. Τι είναι αυτό τώρα. Όχι για 6, για 3, αλλά δεν προλαμβάνει τα τσιμπήματα. Πρέπει να τσιμπήσει το τσιμπούρ για να παίξει. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Γεια σας. Καλύτερα να παίρνει αμπούλα. Έλα. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Αύριο, σήμερα δηλαδή, κρίνεται η τύχη του κυρίου Σαββίδη. Από ποιο λόγο? Από τι πράγμα? Από τι πράγμα? 5 χρόνια τίτλοσύνης. Ατίτλοσύνης? Ατίτλοσύνης, κύριε Γραπτόπουλε. Πάντα το βάζω σύγκριση με το μεγαλύτερο επενδυτή που πέρασε από τον ΠΑΟ που λέγεται Πατατούδης, ο οποίος πήρε 2 τίτλους. Και ο κύριος Σαββίδης δεν έχει πάρει ούτε έναν τίτλο. Αυτό δεν πάει να πει και ο Μέγκερ δεν παίρνει τίτλους, αλλά τώρα εντάξει, ναι. Τι εντάξει. Εντάξει. Τι εντάξει. Ναι, αλλά η ομάδα αυτή παράγει, πουλάει ποδοσφαιριστές. Οικονομικά είναι καλύτερα, η εταιρεία είναι καλύτερη σχέση με την εταιρεία του Πατατούδη. Τίτλους δεν φέρνει, αλλά
Δεν παίζει ποδόσφαιρο εφάμιλο της εποχής Μπατατούδη, γιατί σίγουρα ο Παοκτσής εκείνης εποχής είδε και καλό ποδόσφαιρο. Βέβαια. Δηλαδή είχαμε και καλύτερους ποδοσφαιριστές τότε και μεγαλύτερο μπάτζετ. Άλλες εποχές. Το Χατζόπουλος εκτός φυλακής. Τι λέω. Και πιο δύσκολο πρωτάθλημα. Ήταν πιο δύσκολο το πρωτάθλημα. Υπήρχε ένα Ηρακλής που ήταν το Θοδωρίδη. Στην ουσία ήρθε και ο Μητυλινέος, τον κατέστρεψε. Ο Άρης του Κοντομινά, δεν θέλω να πούμε τη συνέχεια. Υπήρχε ένα Πανιώνης με τον Τζακίρη. Υπήρχαν ομάδες καλές, εντάξει, το συζητάμε. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. ΣΑΕΚ. ΠΟΦ ήταν ισχυρός ακόμη. Ήταν καλό πρωτάθλημα. Ακούω το λένε μεγάλο επενδυτή. Βλέπω τα budget 15 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ. Βλέπεις τον Ολυμπιακό 42 εκατομμύρια. Ναι. Τεράστια διαφορά. Άρα και πιο μεγάλο επενδυτή. Εσύ ΠΑΟΚ είσαι, δεν είναι. Λοιπόν. Εσύ ΠΑΟΚ είστε. Απ' την άλλη χώρα. ΠΑΟΚ είναι ο φίλος. Ναι, είπε ότι είναι κριτήριο το αυριανό μάτς γιατί ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη είναι 5 χρόνια χωρίς τίτλο. Θες να πεις δηλαδή ότι αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ θα κουνηθούν οι ΠΑΟΞίδες να κάνουν σαν τον Παντελάκι φαλάκρα παρετήσου, δεν είναι μαγαζί σου. Ο ΠΑΟΚ θέλει πρόεδρο μαντίδια και όχι κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Θες να πεις ότι θα τον κάνετε ντά. Αυτό που λέει ψεκάζουν από πάνω, δεν ξέρω. Θα το κάνουν ντά, ρε παιδί μου. Άμα δεν πάρει τίτλο, θα του κάνουν πόλεμο. Θα τον πούνε ρε παιδί μου, ρε παλιάνθρωπε, τι είναι αυτά τα πράγματα που έκανες. Πάρε δρόμο από την ΠΑΟΚΑΡΑ που έπαιρνε τα προηγούμενα χρόνια κάθε 3 χρόνια ένα πρωτάθλημα και κάθε 4 χρόνια ένα κύπελο. Και τώρα που ήρθες εσύ, ρε κάθαρμα, δεν παίρνει τίποτα ο ΠΑΟΚ, θα τον κάνουν ντούλες. Θα πας στο Μακεδονία Παλάς και θα το γκρεμίσουνε, λες. Τέτοια θα κάνουνε. Δεν ξέρω. Εσύ θα κάνεις αυτά θα κάνεις. Εγώ σχολιάζω, κύριε, αυτό. Όλα, θα οργιστείς τόσο πολύ που θα πεις, ρε παλιάνθρωπε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Η ΠΑΟΚΑΡΑ που ήταν η πρωταθλήτρια έκανε κάθε χρόνο πρωταθλητισμό και ήρθες και μας διέλυσες κτλ. Πρέπει να απευθυνθούμε σε ένα νέο επενδυτή, ναι, από το χώρο των εφοπλιστών. Να φέρουμε το γούμενο πίσω. Όχι, δεν είπα το. Το παγώνι τον θέλεις. Μην λαϊκίζετε, μην λαϊκίζετε. Ξέρω εγώ. Όπως κάνει ο Ζαχωράκη, το θες με το βιολίδι δίδυμο. Κάτσε να την απόψη. Ξέρω τι είναι. Να πω την άποψή μου. Να πεις, εγώ ρωτάω. Ο Ολυμπιακός, όλο εφοπλιστή πάντα έχει ιδιοκτήτη. Και βλέπετε ότι όλο με εφοπλιστή ιδιοκτήτη παίρνει πρωταβλήματα. Ναι. Όταν δεν είχε εφοπλιστή, κάτι σαλιαρέλιδες. Εσύ κάτι... θες τώρα εφοπλιστή στον ΠΑΟΚ. Κοτάδες, ναι. Σφαλιάρες. Δεν μου λες τα πλοία ο εφοπλιστής στον ΠΑΟΚ που δεν τα ράξει εδώ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Δεν χρειάζεται, μπορεί να τα έχει στο Γιβραλτάρ. Στον Τωρονέο κόλπο τι θα κάνει, ψαρεύει εκεί στο Άγιον Όρος. Οι εφοπλιστές έχουν ξένη σημαία. Τις εφοπλιστείς. Κατανοητό. Και επίσης βοήθησε τον Ηρακλή, μια ομάδα η οποία έχει αντιπαοξίδικα αισθήματα. Είναι και ακροαριστερή τώρα τελευταία. Και είναι και ακροαριστερή. Ο ΠΑΟΚ πάντα ανήκε στην αριστερά και στο κέντρο. Ποιος? Ο ΠΑΟΚ. Τελευταία δεν ξέρουμε που ανήκει, είναι ένα από όλα, ας πούμε. Ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ ο ΠΑΟΚ. Ένα τουρλού είναι, ας πούμε. Όχι, ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πιο πολύ. Σήμερα έκανε και αγώνα K14 του ΠΑΟΚ με τα Προφυγόπουλα. Δεν ξέρω αν οι χρυσαυγίτες ΠΑΟΞΙΔΕΣ πήγαν να χειροκροτήσουν εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Καλά, αυτά είναι. Δεν τα ξέρω, δεν ξέρω. Να, είναι μερικά κενά στο ρεπορτάζ μου. Τι να κάνω εγώ. Τρίκ του μάρκετινγκ είναι αυτά. Ναι. Σωστό. Ναι. Πάμε διάλειμμα, Γιάννη. Πάμε διάλειμμα. Γιατρέ μου, καλά, μην τα λέω. Μια χαρά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way.
Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Γιατρέ, για καλό σεξ πρέπει να κάνεις και προπόνηση. Αυτή η ικανοποίηση σου προτείνω. Δεν διαφωνήσω. Κλασικότατο και χαρακτηριστικότερο δείγμα Αριανού, το προηγούμενο παρατράγουδο. Λέω 860. Το μάτς της Ντόρτμουντ με τη Μονακό αναβλήθηκε και οι οπαδοί της πρώτης προσέφεραν δωρεάν τη φιλοξενία τους στους Γάλλους. Δημιουργήθηκε, λέει, το. Δεν καταλαβαίνω τι λέγει. Hashtag, λέει. Bet, το hashtag. Bet for away fans. Τι είναι αυτό. Ένα κρεβάτι για αυτούς που είναι από μακριά. Και η πρώτη φωτογραφία από το κοινό δείπνο εμφανίστηκε. Περίπου 3.000 οπαδοί της Μονακό στη Βεσφαλία. Ναι. Γιατρές, ένα αεροβόλο με αμπούλα αζότου. Γιατί πρέπει να αλλάζουμε την αμπούλα σε μια μέρα ακόμα και αν έχουμε ρίξει όλες τις σφαίρες. Ξέρεις, γιατρέ. Και χθες το έστειλε, τον απαντήσουμε. Εντάξει, δεν έχω ασχοληθεί με τέτοια οπλικά εμείς συστήματα. Εμείς τα όπλα που έχουμε έχουν κανονικές σφαίρες. Όχι, όχι, μπορεί. Ας πούμε το άζωτο να χρησιμοποιείται και ως ηρεμιστικό και τα λοιπά, γιατί έχει και άλλες δράσεις. Έχω την αίσθηση ότι είναι η αστάθεια του προϊόντος, του χημικού. Ο 900... Το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό. Δεν ξέρω πώς συντηρείται. Άντε πάνε, πάρε 20.000 για στοχοποιηθείς, λέει. Μετά από κάθε αρρωστάκι, δύσκολα γιατί. Δεν κατάλαβα το μήνυμα, τέλος πάντων το διαβάζω. Παιδιά, αύριο πώς θα κατέβει ο ΠΑΟΚ. 4-5-1, φίλε. 7-24, όχι 3-5-2. Δεν το δοκίμασε. 4-5-1 με τέταρτο χαφ τον Μπίζεσβαρ. Γιουβεντάρα περνάει. Ναι, ένα γκολ. Η Μπαρτσελόνα είναι μια ιδιαίτερη έδρα. Αλλά δεν πιστεύω ότι έχει το πάθημα της Παρή πρόσφατο. Ναι. Θα το διαχειριστεί πολύ διαφορετικά το παιχνίδι. Θα δούμε. Πάμε στους φίλους της γραμμής. Καλημέρα. Άκου τι λέει εδώ η Έτενα. Λέει για μελαγχολία των γιορτών. Η μελαγχολία και η μοναξιά των γιορτών. Για τους μοναχικούς ανθρώπους, ναι. Όταν βλέπουν, ας πούμε, κάποιους να περνάνε καλά με παρέες τα λοιπά, επηρεάζονται. Όχι, ρε. Και εμείς που είμαστε με άτομα δεν τους γουστάρουμε τις γιορτές. Εντάξει. Μου προκαλεί η αηδία. Καλημέρα. Πασπάτης, Καλαφάτης και εσύ. Καλώς τον, καλώς. Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Γιάννη. Δώσ' μας λίγο κλίμα και από Βεσφαλία, μια που είσαι και στη Γερμανία. Για πες. Ήρθα για τις γιορτές του Πάσχα εδώ σε ένα συγγενικό μου πρόσωπο, είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού στο Ντίσσελντορφ. Υπάρχει μεγάλο σύνδεσμος εδώ και... Δεν απέχει μακριά, το Ντίσσελντορφ είναι. Όχι, στην ευρύτερη περιοχή του Ρουρ Βάλεϊ. Γύρω στα 100 χιλιόμετρα, ένα... γύρω στα 100 χιλιόμετρα τον Ντόρτμουντ. Ναι, μιλάμε για το μεγαλύτερο σύνδεσμο οπαδών του Δάφνο Τσιμπουκομένου, Δάφνο Στεφανωμένου στη Γερμανία. Τα κεντρικά είναι στο Ντίσσελντορφ. Ερυθρόλευκο το βρίσκω, γι' αυτό και η Φορτούνα Ντίσσελντορφ φοράει για αυτή και ερυθρόλευκα. Τώρα αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς τώρα. Στο γήπεδο δεν βρέθηκε το παραμικρό, μπορούσε να διεξαρτηθεί το παιχνίδι, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει μία ώρα πριν εισέλθει η ομάδα της Ντόρτμουντ στο γήπεδο. Ο Μπαρτρά είναι καλά, μπορεί να παίξει αύριο. Όχι, είναι. Έκανε επέμβαση από ό,τι έμαθα. Να ευχηθούμε τότε περαστικά στον ποδοσφαιριστή και να επιστρέψει σύντομα στους αγωνιστικούς χώρους. Νομίζω ο Παρτά ήταν αυτός που έψαχνε τη φύλαθλο να τη χαρίσει τη φανέλα. Ναι, στο Σάλκε Ντόρτμουντ. Αυτός ήταν. Στο Σάλκε Ντόρτμουντ. Αυτός ήταν. Ναι. Αυτός ήταν. Δηλαδή, τώρα τι να πω εγώ, κύριε Ραυτόπουλε, όταν ακούω όλη σας την εκπομπή, σας βγήκαν οπαδοί της ομάδας της καρδιάς σας. Δηλαδή, αυτό αν το κάνεις μετάφραση τώρα αυτή την εκπομπή, άμα την πάρεις, ρε Βασίλη, σε παρακαλώ. Και ένας φίλος μου ήξερε το Ρούνε Μπράτσε, τον αρχηγό της Εθνικής Νορβηγίας, στο Μουντιάλ του 1994. Ξέρεις, ήταν και τεχνικός διευθυντής του Τρόπχαϊμ, έπαιξε με την ομάδα της καρδιάς του κυρίου Ραπτόπουλου. Τρόπχαϊμ. Ρόζενμπεργκ. Ναι, Νορβηγία, Κωστάκη μου, ασπρόμαυρα φόρουσαν. Ρόζενμπεργκ. Δηλαδή, αν τον πας αυτή την εκπομπή τώρα και του μεταφράσεις για το πώς καταντήσαν οι οπαδοί του Άρη να ζητάνε την τιμωρία ενός αθλητή, διότι. Τι έκανε αυτός, πέναλτι έδωσε ο Βασίλη, τι έκανε αυτός. Ναι, μωρέ, έκανε. Έκανε δύο φορές χέρι με πανομοιότυπο τρόπο. Δηλαδή, σε μάτι των Αφόρων Αθηνών και με τη Λαμία. Ναι. Όταν βλέπεις ότι νεαροί οπαδοί. Έτσι, γιατί φίλαθλος αποκλείται να είναι αυτή. Δηλαδή όταν οπαδικά σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι έτσι, δηλαδή πόσο πιο μικρός να καταντήσει αυτή η ομάδα, ρε Κωστάκη μου.
Δηλαδή πόσο πιο χαμηλά δηλαδή. Αυτοί το τερματίσανε ρε φίλε. Δηλαδή τώρα να φοβάσαι τον αγρότη Λιανοκλαδίο. Σε παρακαλώ, αύριο το μεσημέρι πού θα είσαι Κωστάκι μου? Τι εκπομπή θα κάνω εδώ, θα παρακολουθώ. Θα τον παρατήσουμε, θα έρθει, θα έρθει Εύωσμο. Δεν μου λες, δεν πας μέχρι τον Εύωσμο να κάνεις καμιά χειραψία με τον γενικό αρχηγό της Λαμίας, με τον προπονητή του αγρότη Λιανοκλαδίου, με, με τον πρόεδρο του Πανουργιά, γιατί τελευταία φορά που πήγε στον Εύωσμο έκανες χειραψία με τον πρόεδρο του Εύωσμου, διώχνει τον προπονητή και τον γενικό αρχηγό. Μεγάλη ομάδα. Έβγαινε στη ζωή ο άνθρωπος με το βενζινάδικο. Δηλαδή γίνεται το τροχαίο. Δηλαδή ρε φίλε, κάνε καμιά χειραψία με κανέναν κανένα άνθρωπο της Λαμίας αύριο. Ορίστε. Ορίστε. Δηλαδή μία, δύο, τρεις χειραψίες άμα κάνεις μπορούν να χάσουν τέσσερα παιχνίδια αυτή τη σειρά. Να σε ευγνωμονούν δηλαδή και οι Αριανοί μετά. Φίλοι σου, γνωστοί σου, ο κύριος Γρόλιος να σε ευχαριστεί, ο Άγγελος. Έτσι, ο φίλος, ο συνάδελφός σου, όχι συνάδελφοι δεν είσαστε, ο φίλος ο κύριος Τσαλτίδης, ναι. Γιατί αυτός είναι δημοσιογράφος, από ό,τι ξέρω εσύ δεν είσαι δημοσιογράφος. Όχι, 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 όχι. Εγώ είμαι... Όχι, εσύ είσαι αναλυτής ποδοσφαιρικών αγώνων. Ναι, όχι, αυτός είναι, είναι δημοσιογράφος. Από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι ο Κωστάκη μου. Ναι, έτσι είναι, για. Δεν μου λες τώρα... Εμείς ακούγοντας τις εκπομπές σου, ρε φίλε, για τους προχωρημένους οπαδούς, λέω, Πασπάτης, Καλαφάτης και Εσία. Τι να το παίζουμε ρε Κωστάκη στη Μαλαισία, άσο ημίχρονο διπλό τελικό, αβαβά είναι το μάτς, τι είναι. Θα γίνει σκηνικό αύριο, άστο να το δούμε αύριο. Δηλαδή, πες μου σε παρακαλώ, ενημέρωσε μας ρε φίλε, γιατί μας ακούει την καλημέρα μου και στο φίλο τον Τζερόνιμο, δηλαδή μας ακούει και ο Τζερόνιμο. Να ρωτήσω κάτι, θα κατέβετε στο μάτς βραδιποριακός, ταλαιπωριακός. Κοίταξε, αυτό να δείτε το τεράστιο Σάβα. Μα ήρθα να περάσω τις γιορτινές μέρες με γνωστούς μου, με φίλους μου, με αγαπημένα πρόσωπα εδώ. Δεν μπορώ, είμαι από ένα από αυτό το μάτς. Βλέπω ότι θα είναι, δηλαδή, με λυπεί το γεγονός ότι έχω πολύ καλές σχέσεις με το παλέμαχο ποδοσφαιριστή, το δεξί μπακ. Ναι. Ξέρεις ποιος είναι ο Κωστάκη μου. Κολώνη. Όχι, δεξί μπακ, λέω, ο Ξανθομάλης, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του ταλαιπωριακού βραδιβοριακού. Δεν το ξέρω. Ο άλλος ο Στρίπς το πάρτο αλλιώς, διότι. Δεν το θυμάμαι. Κάτσε ρε Κώστα, και από την πόλη σου πέρασαν αυτοί και δεν τους ξέρεις. Είμαι μικρός, δεν τους θυμάμαι. Δηλαδή ποιον έχει ο μεγαλόκαρτος τεχνικό διευθυντής της Ακαδημίας στη Θεσσαλονίκη. Ρε εσύ, θα μας πεις τι θα γίνει αύριο στον Εύωσμο. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό, τι θα γίνει. Εγώ βλέπω ότι θα είναι ένα ήσυχο απόγευμα, θα γίνουν φάσεις σε κατέρωθεν, έτσι θα κερδίσει αυτός που ενδιαφέρεται περισσότερο. Δεν ξέρω τι γλυκά βγαίνουν εκεί στη Λαμία συμφιότητα. Κουραμπιέδες. Κουραμπιέδες. Αυτοί στον Εύωσμο δεν έχουν κουραμπιέδες. Από ό,τι θυμάμαι λουκουμάδες έκαμνε ο παππούς ο Τζίκας και Ρεβανί έκαμνε ο παππούς ο Οχταποδάς. Και χιλοπίτες είναι παραδοσιακό έδεσμα της περιοχής. Άντε κάνει τώρα ρε παιδί μου και ο Δημήτρης που μάθαινε ένα φίλο μου ποδοσφαιράκι που έπαιζε με τον Κούγη στο... και πρέπει να ακούει και την εκπομπή σου, ο Δημήτρης ο Φούρναρης εκεί επί της Αριστοτέλους που κάνει ρε παιδί μου και τα φανταστικά τσουρέκια για το Πάσχα. Άντε αυτά να ξέρουν οι Εύωσμίτες. Έλαβε. Τι έλα, εσύ τι βλέπεις ρε Κωστάκη μου αύριο, δηλαδή. Εγώ βλέπω διπλό, εντάξει. Εσύ βλέπεις διπλό. Ναι, δηλαδή εγώ τι να θυμηθώ τώρα, έτσι δημοσιογραφικά να θυμηθώ την πρώτη χρονιά του Αγροτικού Αστέρου στην Αλφα Εθνική που είχε έρθει ο Ολυμπιακός Βόλου, ενδιαφερότανε. Νομίζω ήταν το μάτς εκείνο εκεί με τη δόξα δράμας με 4.000 δοξέως και όχι με 300 δοξέως όπως ήταν προχθές στην Καλαμαριά που τους πήρε και τα σόβρακα ο Καλαϊζίδης. Έτσι, εδώ συμφωνώ με τον γιατρό ότι προπονητής Καλαϊζίδης δεν υφίσταται, έτσι. Δεν υπάρχει προπονητής Καλαϊτζής. Δεν υπάρχει προπονητής διότι δεν είναι προπονητής αυτός στα 20 χρόνια καριέρας να έχει αλλάξει 33 ομάδες. Έτσι, όσο και τα χρόνια του Ιησού Χριστού. Θυμάμαι εκείνο εκεί το μάτς που λες που ήρθαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού Βόλου και θυμάμαι έναν ταξιτζή, να μην πω το όνομά του τώρα δεν κάνει να το πω, που ήταν στη διοίκηση του Αγροτικού Αστέρος, ήταν και ο συγχωρεμένος ο καφετζής, ο Ηρακλειδέας, έτσι ήταν και ο παππούς ο... Με κούρασες ρε Πούστη. Όχι, δεν σε κούρασα και να σε πω πώς ήρθε το μάτς. Κέρδισε η δόξα ρε φίλε. Κέρδισε η δόξα 0-1. Να πας αύριο να κάνεις χειραψίες για να σώσεις την παρτίδα. Φύγε επόμενη γραμμή. Πω, αριφόρα ανέβηκα. Σαν τον κόκκινο με έχεις κάνει. Καλημέρα, ναι. Έλα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα.
Μιλάτε για τα παιχνία του ΠΑΟΚ με τον. Ναι, αύριο ο ΠΑΟΚ θα περάσει, λένε οι ΠΑΟΚΣΙΔΕ, φίλε. Ποιοι λένε? Ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο... αυτός που θα πάρει το ειστήριο στον τελικό, γιατί θα παίξει με ισχυρό κέντρο, με χάφτα, ο οποία θα είναι κοντά ένας με τον άλλο, θα κλέψει το μάτς, τέλος πάντων, είναι, με ωραίο τρόπο. Θα μείνει μακριά ο Μπέρκ από την περιοχή, θα τον βγάλουν όξο. Έτσι είναι το έργο. Έτσι, είναι έτσι το έργο. Ξέρω εγώ τι λες εσύ. Το έργο, έτσι παιδί. Και θα πω κάτι ρακλήρια. Και θα πω πάλι κάτι. Ακούω. Η ομάδα σου είναι σε θέμα χρόνου, άσχετα αν πάρει το παιχνίδι με την Τριπολή, δεν το πάρει. Είναι θέμα χρόνου, Α1 κατηγορία, δηλαδή με τον Παύλο Μελά. Είτε θέλει το. Με τον Παύλο Μελά. Με τον Παύλο Μελά. Και τι να κάνω, στεναχωρηθώ κι αυτό. Στεναχωριέται. Και να το πω κάτι. Από την ώρα που ο Ηρακλής που είναι καταχρεωμένο μέχρι τα ταμπούρια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για να πάρει πίτα στην Αθηνική ή για η Super League πρέπει να είναι καθαρό πλήρη. Ναι, ο φάκελο είναι αθηνικό, ο φάκελο. Ναι. Πλήρη. Ναι. Αλλά το φάκελο βλέπω εγώ ότι χορτάζει ακόμα και την καθαρίστρια που του καθαρίζει. Ναι, αλλά είμαι ψηφοφόρο. Εκλογέ έχουμε. Ποια εκλογέ, ρε φίλε. Έχουμε εκλογέ στην ΕΠΟ. Δεν έχουμε. Εκεί ελπίζει. Δημόσιε σχέσει κάνουμε. Ψηφίζουμε. Θα σε πω, με συγχωρείς φίλε μου, από την ώρα η ΕΠΟ που λες εσύ η ΕΠΟ, το κομμάτι κάνει ο πλατινάρχης του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο πλατινάρχης, βέβαια. Έτσι, αυτός κάνει το κομμάτι, αυτός διορίζει, αυτός κάνει. Και αυτός αυτό το Παπαθανασάκη, κάθε Παπαθανασάκη, ή όπου είναι εκείνος που είναι βοηθό του Παπαθανασάκη, κάθε Παπαθανασάκη, ή για μας εγώ σε όλους Ηράκλης, που τα εκόπη του Ηρακλέους, να ξέρει πολύ καλά, είναι χαμένα. Από το καλοκαίρι που μας έγινε το καλοκαίρι, σε ένα χρόνο που θα κάνει μια γενική συνέντευξη, ο Ασέξης Ηρακλής, αυτομάτως πάνε τα χέρια σε έναν κύριο που είναι στην Αμερική. Είτε σε ό,τι το έχει, ακόμα το καταλαβαίνω και ακόμα και με ένα μικρό παιδί. Νομίζω ότι είναι τα συγκεκριμένα ειδικού σκοπού. Θα ξαναπεράσει τα χέρια του κράτους. Τα έχει παραχωρήσει το ίδιο το ελληνικό δημόσιο σε ερασιτεχνικά σωματεία και αυτό ισχύει μέχρι στιγμής. Πρέπει να αποχαρακτηριστεί η γη. Λάθος. Θα πρέπει να υπάρχει μια τροπολογία, γιατί αυτό είναι το νομικό κομμάτι. Δεν μπορεί άμεσα να τα εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε. Θα σε πω κάτι, φίλε μου. Από την ώρα αυτός ο κύριος είναι, που με ελέγχει το ελληνικό κράτος, ακόμα και στους πολιτικούς ακόμα ελέγχει. Από την ώρα που με αυτό το, γιατί του Ηρακλείου είναι φιλέτα. Α, το πάει αλλού ο Νίκος. Τα φιλέτα βλέπει. Σαν χώρος ναι, αλλά πρέπει να αποχαρακτηριστεί η γη εκεί πέρα. Φιλέτο είναι, αλλά δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από κανέναν. Εκεί φίλε μου, δεν είναι η γη. Ότι αξίζει, αξίζει, αλλά πρέπει να αποχαρακτηριστεί η γη. Είναι γη ειδικού σκοπού, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε. Φίλε μου, ξέρετε από κάτι. Από την ώρα που πήγαινε όλοι το επιταλείο, όλοι οι κύριοι του παράγοντε του Ασέγγιν Ηρακλή, σκαγραφία στην Δράκο. Βάλαν τα χέρια και βάζανε που με υπογραφές. Τοπικό είναι η διοικητική συνέλευση του Ηρακλέως εκεί πέρα μέσα. Τα ελικόπεδα είναι παρασύντα τα ελικόπεδα εκεί πέρα μέσα. Και τα κόπεδα ο Ερασιτέχνης Ηρακλής νομίζω είναι ενεργός εδώ και πολλά χρόνια. Είναι μπλοκαρισμένος, είναι μπλοκαρισμένο αφημί, δεν υπάρχει αιρετή δίκηση, δεν υπάρχει καν δίκηση πρωτοδικείου, είναι ένας σύλλογος ο οποίος στην ουσία δεν υφίσταται. Φίλε μου, για σένα είναι έτσι. Είναι πραγματικότητα. Όχι φίλε μου, από την ώρα που ειδική ο Ασέξης Ηρακλής, γυμναστικός σύλλογος Ηρακλής, που υπάρχει το νόμο τα πληθυρά στοιχεία του Ηρακλέως, είτε σε όχι, πάνε στα χέρια αυτού του κυρίου. Γιατί δεν μπορεί να περάσει τόσο εύκολα. Επανέρχονται στα χέρια του πρώτερου, που είναι το δημόσιο. Θα ξαναεπανέλθει στο ελληνικό δημόσιο. Είπα πάλι φίλε μου, αυτός ο κύριος διαλέγει. Κοίταξε, στα συγκεκριμένα κτήματα, επειδή παρακολουθώ, γιατί ήμουν και μέλος του Ερασιτέχνη Ηρακλής. Ήταν μέλος. Λοιπόν, υπάρχει ειδικό παραχωρητήριο από το ελληνικό κράτος όταν προσέφερε ο Ερασιτέχνης Ηρακλής την έκταση στο Χημείο για να χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση της Πανεπιστημιούπολης και έτσι ως αντισταθμιστικά ωφέλη παραχώρησε την περιοχή της Μίκρας. Τα συγκεκριμένα. Αλλά είναι οικόπεδα ειδικού σκοπού. Είναι γη ειδικού σκοπού. Είναι μόνο για αθλητική χρήση. Δηλαδή, μπορώ να κάνω κλειστό, μπορώ να κάνω προπονητικούς χώρους. Δεν μπορώ να κάνω μαγαζιά, δεν μπορώ να σηκώσω πολυκατοικίες, δεν μπορώ να έχω περαιτέρω εκμετάλλευση του χώρου. Πρέπει να περάσει. Δηλαδή, αν από τη στιγμή που ο Ηρακλής ως ερασιτέχνης οργανισμός διαλυθεί. Είναι, διαλυθεί ως οντότητα, δηλαδή μου καταργηθεί. Από την ώρα ο Ασέξης Ηρακλής, που λέγεται μεσικό Ηρακλέος, ο Ασέξης Ηρακλής.
με τον νόμο που υπάρχει με τον νόμο. Γιατί θα είπα πάλι, φίλε μου, αυτοί οι πολιτικάνοι. Αν πάρουμε το καταστατικό του συλλόγου, ο σύλλογος είναι ήδη σε υποδιάλυση. Είναι λιγότερα από 10 τακτοποιημένα οικονομικά μέλη. Δεν υπάρχει ρητή δίκηση, δεν πάει να λειτουργήσει. Φίλε μου, από την ώρα, σε είπα, κύριε μου, από την ώρα αυτό ο κύριο που είναι στην Αμερική, έχει μια βίλα στην Αμερική και ελέγχει το πολιτικό τοπίο τη χώρα, ελέγχει και του πολιτικού. Κακά τα ψέματα. Ουσιαστικά πενάει. Πάντα χωράφια. Πάμε, Γιάννη. Τα πάντα πια, εντάξει. Τώρα ακόμα σεβασμό δεν εστερνίζουμε την άποψή του. Καλημέρα. Ωραία, εντάξει. Πάντα χωράφια. Καλημέρα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Εσύ, ναι, ναι. Φίλε, ναι. Τι κάνουμε, καλά. Μια χαρά είμαστε. Καλά, φίλε, βασικά άκουσα τον προηγούμενο Γαβρούλη. Ναι. Τι θα γίνει τώρα. Είχαμε τον Γαβρούλη εξαιτία του. Είχαμε τον Καλαϊτζίδη και λόγω επειδή είχε προβλήματα εκεί με τον Ολυμπιακό, να πούμε εκεί τον Γάβρο, την πατήσαμε. Τώρα έρχεται τώρα η Λαμία, είναι εν δυνάμει δορυφόρος του Μελτσανίδη. Τι θα γίνει, τι θα γίνει με αυτούς τους Αθηναίους, θα τους βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Λογικό δεν είναι, έχουν την εξουσία, έχουν τη δύναμη. Δεν είναι λογικό. Το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό. Κάτι άκουσα προηγουμένως, είπε η Καλαμαριά, δορυφόρος. Κάτι με το Μελισανίδη και ιστορίες. Δηλαδή προχτές τι έπαιζε, έπαιζε ο δορυφόρος της ΑΕΚ με τον δορυφόρο του ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι ήταν η κατάσταση. Κάπως και νίκησε η ΑΕΚ. Η Βέρεια που είναι δορυφόρος του ΠΑΟΚ, δηλαδή έπεσε η κατηγορία. Δεν έπεσε, δεν ανέβηκε. Η Βέρεια. Η Βέρεια τώρα. ΠΑΟΚ, σήμερα ήταν... μίλησε ο κύριος Χατζάρας και είπε ότι πιθανότερο σενάριο να πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Οπότε ανοίγει μια θέση. Μπράβο, στη ΒΙΤΑ Εθνική. Για τις ομάδες της ΓΑΜΑ. Εξηγίαση εδώ. Ο δορυφόρος του ΠΑΟΚ δεν πάει ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί δεν είναι απαραίτητο στο οικοσύστημα το ποδοσφαιρικό να υπάρχουν δορυφόροι και σε χαμηλότερες κατηγορίες. Υπάρχουν παίχτες ανάλογων προσόντων. Μπορεί να πάνε σε ομάδες Super League, ομάδες της Football League. Το αυριανό το ματς. Να. Τώρα διάβαζα για το αυριανό το ματς εκεί στην Εύωσμο. Το οποίο θα πάω. Γιατί δεν πάει, ρε φίλε, ο παδός του Αστέρα ή της Λαμίας. Όχι, θα πάω να δω γιατί, ξέρεις γιατί, είδα το στοίχημα το έχει 1-10. 1-0-9. Ποιο, το διπλό. Το διπλό. Και 18,5. Και τον Άσο. 18,5 έχει τον Άσο, απίστευτο. Εντάξει. Θέλω να πάω να το δω έτσι και διαβάζω, ξέρω εγώ, σχόλια πολλά. 5 παίχτες λέει του Ευόσμου, λέει είναι λίγο έτσι αδιάθετοι. Πριν το Πάσχα να ξεκρουστούν τα παιδιά. Εσύ τι θες να είναι, ρε φίλε. Ευδιάθετοι. Ευδιάθετοι. Αυτή έρα εξηγίας. Και η Λαμία λέει, ο ενδυνάμει λέει δορυφόρος του Μελισανίδη. Πάμε γερά. Τι να κάνουμε. Ο Άρης είναι πίσω από τις εξελίξεις. Μακάρι να τις προλάβει. Όχι, φέτος δεν προλαβαίνει. Από του χρόνου. Κατάλαβε. Να δει τις ισορροπίες και να πάρει τις αποφάσεις ως σύλλογος. Του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δύσκολη η ΒΙΤΑ Εθνική με ένα εισιτήριο ανόδου εξασφαλισμένο. Κοίταξε, αδερφέ, ανέβει δεν ανέβει. Βασικά πρέπει να βρει μεγάλο επιχειρηματία γιατί αυτό το παραμύθι με αυτά εδώ πέρα. Αμάνε, φίλε, με τρελαίνει με αυτά που λες. Ποιο θα βρει, ποιο μεγάλο επιχειρηματία. Από τη Λέσχη, παρακαλά τώρα το μεγάλο επιχειρηματία. Άστο. Με το ιστορικό που έχει ο Άρης, πιστεύει υπάρχει επιχειρηματίας που να θέλει να έρθει στον Άρη. Μεγάλο επιχειρηματίας, φίλε. Να έρθει μεγάλος επιχειρηματίας, οκ. Okay. Κοίταξε. Να έρθει, δεν διαφωνώ. Όταν μιλάμε για Άρη, μιλάμε για Άρη με πάρα πολύ κόσμο. Δεν μιλάμε για Δεν φαίνεται η δυναμική του κόσμου πουθενά και υπάρχει διαρκώς μείωση του πληθυσμού. Η ΕΤΡΙΑ θησάβρισε. Έτσι. Η ΕΤΡΙΑ θησάβρισε με τα πώς λέγονται. Με την τηλεθέαση που έχει. Καλά, υπάρχει κάτι καλύτερο να δεις. Από το να δεις ποδόσφαιρο, σε ελεύθερο κανάλι. Εσύ, καταλαβαίνεις. Δεν είναι θέμα, είναι θέμα ελεύθερου προγράμματος. Είναι δωρεάν, είναι φθηνό. Αποφάσισε να δείχνει την Β' Εθνική μόνο ελαίο Άρη. Και άμα θα δεις, όλα τα παιχνίδια του Άρη τα δείχνει. Με την Καλυθέα το έδειξε. Ποιο? Με την Καλυθέα το έδειξε. Ένα-δύο μάτς. Με την Ελευσίνα το έδειξε. Ένα-δύο μάτς, αδερφέ. Πλάκα με κάνει. Τώρα τι παίζει η ΕΤΡΙΑ κατά βάση. Τι παίζει η ΕΤΡΙΑ, Λαμία, Απόλλωνα και Άρη. Τις ομάδες που δίνουν το εισιτήριο ανόδου. Αυτές παίζει. Αρέσει, καταλαβαίνεις. Σε έχει πάρει σερή. Η ΕΤΡΙΑ θησάβρισε. Δηλαδή, εγώ θέλω να δω, ας πούμε, αύριο
σαν ουδέτερο ποδοσφαιρόφιλο στον τέρμπι τη Δυτική Θεσσαλία. Αύριο παίζει και να γίνει σε Τρίκαλα. Είναι ένα όμορφο παιχνίδι. Ναι, αλλά αδιάφορο. Αδιάφορο. Αν είχε ενδιαφέρον θα το έδειχνε. Εντάξει. Ήθελα να το δω από κοντά. Ή τηλεοπτικά έστω. Τη Λαμία δείχνει τον Άρη. Πώς νιώθει σαν Αριανό που η Λαμία σε τρολάρει. Πού είναι ο Χριστουγεννιόπονος. Πώς νιώθεις σαν Αριανός που σε τρολάρει η Λαμία, βρε. Ε? Πώς νιώθεις που σε τρολάρει η Λαμία. Ποια Λαμία, δεν είναι Λαμία, Μελισσανίδη συναδελφέ. Α, Μελισσανίδη συναδελφέ, άστο. Ε, τι έτσι, ποια Λαμία. Ποια Λαμία. Ο δορυφόρος του νέου χαλίφη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν πήρες καμπάρ τι γίνεται. Εγώ ξέρω ότι ο νέος χαλίφης θα είναι ο Πάοκ, έτσι λένε οι Παοξίδες. Ποιος θα είναι. Έτσι λένε οι Παοξίδες. Πήραν τις ενώσεις, λέει, γελάς. Ναι, το πήρε 37 ενώσεις. Και τι βλέπεις εσύ. Πήρε και τυχείο με 150.000. Και τι, εγώ βλέπω ότι ο Μελισσανίδης κάνει δορυφόρος, βέβαια. Κατάλαβες. Τι μου λες τώρα, πλάκα με κάνεις τώρα. Πώς είπες προηγουμένως, ο Λαγός. Μου φαίνεται ο Λαγός. Στη Φάδο, πάμε στους τρεις τελευταίους για σήμερα. Γιατρέ, λέγε ρε, πώς τους ακούς, Αριανοί. Οι Αριανοί πλέον έχουν απογοητευτεί. Προσπαθούν να βρουν τρόπο να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Ναι. Ο Άρης είναι ένας οργανισμός ο οποίος δεν εμπνέει ούτε τη διάθεση να υπάρχουν συνεργασίες και από μεγαλύτερους και ισχυρότερους οργανισμούς. Λες, ε. Ήταν αφαιρέγγιο συνεργάτης. Αφαιρέγγιο συνεργάτης. Ναι. Τι λέει, γιατρέ. Τοξικός δηλαδή. Ε, είναι λίγο. Τοξικός. Τρίτος από το τέλος. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Ο Κώστας από Καλαμαριά είμαι. Γεια σου Κώστα από την Καλαμαριά. Τι κάνεις. Καλά ρε Κώστα. Μια χαρά. Πάλι έχασε η Μπαρτσελόνα 3-0. Έχασε ναι. Ναι. Έχασε. Πήρα το άσο ημίχρονο στο τελικό. Μπράβο σου. Και πολύ καλά έκανες. Πόσο έδινε. Νομίζω 4 απόδοση έδινε. Μπράβο πολύ ωραία. Πάτε. Μονά αποδεκτό. Τι πόνταρες. Πόσα πόνταρες. Δεν το έχω μαζί μου το δελτίο. Δεν θυμάσαι. Πού τάψει το δελτίο. Το έχω μαζί μου το δελτίο. Το έχω το δελτίο. Πού είναι το δελτίο. Έπαιζε και την Dortmund και δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με την Dortmund. Θα γίνει αύριο το απόγευμα. Θα περιμένεις αύριο να κλείσεις δελτίο. Τι την έχεις παίξει την Dortmund. Ναι, είναι 8 παρατέταρτο. Την ώρα που θα παίζει και πάω κάρα μας. Έγινε. Γεια χαρά. Αυτό είναι το δελτίο. Γεια χαρά. Πρώτο τελευταίο φίλο, δεν ξέρω, υπάρχει άλλο. Ναι. Έλα φίλε. Νάτος! Επιτέλους! Η στρουμπάρα ήρθε. Όχι, δεν ήρθε. Είσαι ο τελευταίος, ρε. Και ο καλύτερος. Βασιλάκη, τι κάνουμε. Μια χαρά, Νίκο. Θέλω να έρθω στην Καστοριά όπως και δίποτα να σε γνωρίσω από κοντά. Ό,τι ώρα θέλει και γενικά όποιος θέλει και το σπίτι μας είναι ανοιχτό. Καστοριά, σε ποιο χωριό είμαστε. Χωριό ή Καστοριά πόλη. Όχι, στο τελευταίο χωριό της Ελλάδος. Λέγεται η Ιεροπηγή. Δεν έχει άλλο εκεί πέρα. Πώς λέγεται? Σαλμανία, τελείωσε. Η Ιεροπηγή. Η Ιεροπηγή, η Ιεροπηγή, ε. Ναι, η Ιεροπηγή, γιατί η πηγή που πήρε όλο το χωριό είναι κάτω από το ιερό της θυσίας. Στο φυλάκι. Την Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Ξέραμε τώρα την Ιεροπηγή, δεν την έχω ξανακούσει. Φαντάζομαι είναι εκεί. Η Κρυσταλλοπηγή είναι απέναντι από εμάς. Α, είναι νομό Φλόρινα, νομίζω, η Κρυσταλλοπηγή όμως. Και το ραντάρ πάνω της αεροπορίας δεσπόζει εκεί, στα όρια μεταξύ Καστοριάς και Φλόρινας. Ναι, ναι. Παγωμένα ναι, όλα. Τι κάνουμε, τι λένε εκεί, κύριε Παοξίδε. Εγώ ξέρω, είμαι πάω αύριο, κόκαλο, Οι Παοξίδες. Ναι. Οι Παοξίδες. Οι Παοξίδες έχουν το γνώδι σε αυτόν. Συμφωνούμε τον Ίβιτς για ένα κλεψιμέικο 4-5-1. Ξέρουν ότι στο box to box με τον Παναθηναϊκό δεν έχουν πάρα πολλές πιθανότητες. Ξέρουν ότι δεν έχουν το center forward τους των καλών. Ξέρουν ότι ο Ενρίκη είναι μπερδεμένος. Ξέρουν ότι πάνε για κλοπή. Αποδέχονται και πάνε αύριο έτσι. Κοίτα να δεις, εγώ είναι η μοναδική φορά που θα υποστηρίξω πάω αύριο. Γιατί ρε φίλε. Και την Πέμπτη πώς το πάει άκ το παιχνίδι. Κοίτα να δεις, θα σου πω λίγο το πρώτο κομμάτι και θα σου πω. Θέλω να περάσει ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ εκτός Τούμπας, ενώ το τελικό, επειδή είναι γενικά αδελφή σε εισαγωγικά όταν βγαίνει από την Τούμπα, ειδικά όταν κατεβαίνει Αθήνα, είναι πρώτα, είναι χέτης, είναι πιο βατός το ένα τελικό για εμένα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι πιο δύσκολος για μένα. Για το τελικό. Οι πιθανότητες είναι να γίνει τελικός εκτός Αθήνας πάντως να πάει ΠΑΟΚ εκτός ζευγάρι του τελικού. Για Λάρισα, Βόλο, εκεί το πάνε. Όπου και
μπορούσε να γίνει εάν είναι εκτός Τούμπας. Γιατί τρεις μεγάλες ομάδες του Αθήνα, ο ΠΑΟΚ είναι τότε. Αποδεδειγμένα, ξέρεις, εμένα μου αρέσει να μιλάω στη συγκεκριμένη Βασίλη. Ναι, αλλά το 2001 το πήρε στη Φιλαδέλφια με τον Ολυμπιακό. Εκτός της Θεσσαλονίκης. Μ' ακούς? Ακούω, πεντακάθαρα. Λέω λοιπόν ότι θέλω να το πάω στο τελικό. Γιατί ρε? Σε είπα γιατί είναι μικρότερο από τις τέσσερις. Γιατί είναι ο πιο βατός αντίπαλος. Γιατί έχουν βγάλει γλώσσα και κάθε στιγμή πρέπει να ρωμήσουν τα παιδιά. Πρέπει να προσγειωθούν λίγο. Τους έλεγα πριν το iPad. Θα σας αλλάξω τα πετρέλαια. Μην βγάζετε γλώσσα. Τώρα να ρωτήσω κάτι που μας και εμάς ο Ηρακλειδής. Ποια θα είναι η αγωνιστική συμπεριφορά της ΑΕΚ στο κομπό της Sports Arena σε 10 μέρες? Καλό. Κοίτα να δεις, η ΑΕΚ θα είναι η ομάδα που θα σώσει το γραφείο του 2017. Λόγω Τζανετόπουλου? Όχι, λόγω κυρίου Μελισσανίλη. Θα μας σώσει, ε? Επαιότατα. Λόγω παλαιάς καλές σχέσεις με τον κύριο Θοδωρίδη, τον αείμνηστο. Λόγω νέας καλής σχέσης. Α, νέα καλή σχέση. Ναι, δεν μου λες το ρητό που λέει με ξένα κόλυβα μνημόσυνο, το έχεις ακούσει? Ναι, βέβαια. Για να μπορέσει λοιπόν να κάνει μνημόσυνο με ξένα κόλυβα, αδερφέ Βασίλη, χρειάζεται κότσια, χρειάζεται επιμονή και χρειάζεται και ικανότητα, ξέρεις. Γιατί εμείς αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Θα κάνουμε τεράστιο μνημόσυνο, αλλά όταν είναι ξένα κόλυβα, δεν μας πειράζει μας. Γιατί να κρατούμε στο πάτο κάτω γη, πώς έχουμε να κάνουμε. Πέρασε νομίζω σήμερα τροπολογία. Τροπολογία πέρασε και δεν το ψήφισε το κουκουέ, οπότε κανένας θα εκείνει δεν ψηφίσει τον κομμουνισμό τέλος. Ψηφίσουμε όλους τους άλλους. Αυτό είναι δεδομένο. Μπράβο το κουκουέ. Σταθερό. Όσον αφορά το παιχνίδι της Πέμπτης, εγώ θέλω να ξεκινήσω με την κρίση της Βάνιας στο κέντρο της Άμυνας, βγάλω δίπλα δεξιά-αριστερά. Θέλω να βάλει το Σιμόνι μπροστά με αυτό το πραγματικό πα. Θέλω δεξιά του το γιο στον αριστερά το Γαλατόπουλο. Να φορτώσει τα έτα του. Να γεμίσει τον άξονα, εντάξει. Ναι, ναι. Και από την άλλη πλευρά όμως, τώρα θέλω τον Λάζαρο αριστερά, τον Μάνταλο δεξιά και τον Αραούχο κορυφή. Και θέλω τον Λάζαρο από δεξιά, δηλαδή πάνω σε αυτό το Φιγκέιρα, μόνο και μόνο επειδή θεωρώ ότι ο Λάζαρος μπορεί να κάνει μια κίνηση που κάνει ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής, ο Ρόντεν. Να κλείσει και αν στάρει. Ναι, μπορεί να την κάνει πολύ καλύτερα από τον Μάνταλο. Δεν έχει αριστερό πόδι ο Λάζαρος, αυτό είναι το μόνο του μειονέκτημα. Αν παίξει αριστερά. Από αριστερά πρέπει να κλείσει. Ναι. Και εκεί θα βάλει τον Μάνταλο. Να γίνει δεξιά. Αμυντικά, ποιος είναι ο δυνάμος κρίκος του Ολυμπιακού? Ο αριστερός μπακ. Ο Ντελαμπέια ή ο Σογκό. Όποιος και να παίξει προβληματικό. Όποιος και να παίξει πρόβλημα είναι. Και μια τελευταία ερώτηση στον Νίκο. Στα Γιάννα, τελευταία αγωνιστική θα πας, να δεις την ΑΕΚ που είναι σχετικά κοντά στην Καστοριά. Και ρε, Ποστοριά.